Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Υπάρχει λύση», όπου κάθε απόγευμα δίνουμε λύσεις αλλά και απαντήσεις σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Σήμερα κοντά μας ο Δημήτρης Τσαμόπουλος, πρόεδρος Φοροτεχνικών Αττικής, και η Όλια Νικολοπούλου, η δικηγόρος. Στις 5 εργατολόγοι, Αλέξης Μητρόπουλος και Στάθης Χριστοδουλέλης. Και σήμερα θα βρούμε λύσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Σε 4 αιτιάσεις έχουν σκοντάψει διαπραγματεύσεις θεσμών και κυβέρνησης για το θέμα προστασίας της πρώτης κατοικίας. Η πρώτη διαφωνία θεσμών κυβέρνησης ανέκυψε γύρω από τα επιχειρηματικά δάνεια. Η δεύτερη εξίσου σημαντική ένσταση που βρίσκεται υπό συζήτηση αφορά τα όρια προστασίας. Τόσο το υπόλοιπο του δανείου των 130.000 ευρώ όσο και η αξία του ακινήτου ύψους 250.000 ευρώ αποτελούν τη βάση μιας νέας συζήτησης, όπως όλα δείχνουν. Η τρίτη διαφωνία αφορά στα περιουσιακά στοιχεία που επίσης έχουν μειωθεί αισθητά από την πρώτη διαπραγμάτευση. Τέταρτη τέλος ένσταση φαίνεται να προβάλλουν οι δανειστές προκειμένου να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο τα δάνεια που ήταν σε καθυστέρηση τα 3 πρώτα τρίμηνα του 2018. Στην τελική ευθεία μπαίνει η εφαρμογή για τις ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων, το πλαίσιο λειτουργίας της οποίας παρουσίασαν στους συμβολογράφους στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με τα σχέδια της ΕΔΕ, η εφαρμογή θα λειτουργήσει πιλωτικά από το Μάιο, προκειμένου να καταγραφούν και να επιληθούν όποια πρακτικά προβλήματα προκύψουν. Ενώ από τον προσεχή Οκτώβριο, η πλατφόρμα των δηλώσεων φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Χρήστες της εφαρμογής θα είναι οι συμβολογράφοι, οι οποίοι θα συμπληρώνουν και θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TaxNet τα έντυπα των δηλώσεων για τον υπολογισμό του φόρου επί των μεταβιβάσεων ακινήτων. Οι κληρονομιές αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν να υποβάλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο. Σύμφωνα με τον οδηγό που έχει καταρτήσει ο φορέας, κάθε κληρονόμος πρέπει να δηλώσει το μερίδιό του στο ακίνητο που έχει κληρονομήσει. Κάποιος που στις περιπτώσεις παράδειγμα που υπάρχει ψηλός επικαρποτής και ψηλός κύριος, εκεί θα πρέπει και οι δύο πλευρές να κάνουν και οι δύο την αίτηση δήλωσης για το κτηματολόγιο. Δεν έχει υποχρέωση ένας, όποιος έχει εμπράγματο δικαίωμα σε οποιοδήποτε ακίνητο και οποιοδήποτε ποσοστό και αν έχει. Καλά κάνεις και το τονίζεις αυτό. Το τονίζουμε γιατί πολλές δεχτήκαμε τελευταία ερωτήση ότι ο επικαρποτής θα δηλώσει το κτηματολόγιο και ο ψηλός κύριος όχι, γιατί συνήθως είναι επικαρποτές γονείς, γιαγιά, παππούς και είναι ψηλοί κύριοι μικρά παιδιά ή μικρή σε ηλικία. Και νομίζοντας ότι η υποχρέωση είναι στον επικαρποτή, είναι σε όλους όσους έχουν πράγματο δικαίωμα, ανεξαρτήτως ποσοστού ή αν είναι ψηλός κύριος επικαρποτής κάποιος ή οτιδήποτε άλλο. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, όπως είπαμε, στο www.κτηματολόγιο.gr. Είναι, θα το δούμε και στη συνέχεια, λοιπόν, και έχουμε και εφάπαξ τέλος κτηματογράφησης. Κοστίζει λοιπόν 35 ευρώ αναδικαίωμα σε κύριο χώρο, είτε είναι διαμέρισμα, είτε κατάστημα, είτε οικόπεδο, επαγγελματική ή αστική χρήση. 20 ευρώ αναδικαίωμα οι βοηθητικοί χώροι, όλοι οι βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, χώροι στάθμευσης. Και αν το ακίνητο ανήκει σε περισσότερα άτομα, τότε έχουν υποχρέωση να το δηλώσουν όλοι όσοι έχουν δικαιώματα. Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται είναι η απλή φωτοτυπία των συμβολέων, τοπογραφικού που συνοδεύει το συμβόλαιο, το δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ένα έγγραφο και το οποίο να προκύπτει ο αφημί, είτε είναι ε9, είτε είναι δήλωση, είτε λογαριασμός κοινής ωφελίας. Mm-hmm. Να πούμε εδώ, προηγουμένως είπαμε ότι το τέλος κτηματογράφησης είναι 35 ευρώ αναδικαίωμα. Στην περιφέρεια και όποιοι έχουν πράγματα δικαιώματα σε περισσότερα από 2 ακίνητα, εκεί υπάρχει maximum τα 2 επί 35 70 ευρώ που θα πληρώσει κάποιος τέλος κτηματογράφησης. Δηλαδή, αν κάποιος έχει 5 ακίνητα, 5 δικαιώματα, θα πληρώσει 2 και μόνο. Δεν πληρώνει παραπάνω από 2. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε και αυτό. Υπάρχουν προβλήματα πάρα πολλά στα θέματα κληρονομιάς. Το ότι κάποιος έχει κληρονομήσει κάποιο ακίνητο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το δηλώσει το κτηματολόγιο μόνο εάν έχει κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Κάποιος μπορεί να μην έχει κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Το ακίνητο όμως μπορεί να το δηλώσει μέσω ε9
και βάσει εγγράφων που έχει, γιατί χαρακτηρίζεται ως εξ διαθέτου κληρονόμος. Υπάρχουν και περιπτώσεις που υπάρχει διαθήκη ή δεν υπάρχει διαθήκη. Εκεί υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις των δικαιολογητικών. Τα κοινά δικαιολογητικά στις περιπτώσεις της διαθήκης είναι η ληξιαρχική πράξη θανάτου, το πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών και το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης, εάν υπάρχει διαθήκη. Είναι σημαντικά αυτά που λέμε τώρα, ειδικά οι περιπτώσεις αυτές, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο μπέρδεμα με τις αποδοχές κληρονομιάς, με τις διαθήκες και αν υπάρχει όχι. Και τι γίνεται με τους κληρονόμους και βεβαίως, το μερίδιο... Γιατί συνήθως είναι και πολλοί κληρονόμοι, επομένως ο καθένας με τη σειρά του θα πρέπει να το δηλώσει. Κάποιος που θα το δηλώσει και οι υπόλοιποι δεν το δηλώνουν, πάλι δεν είναι... Δεν χρειάζεται να συνδέει κανείς τι κάνει κάποιος άλλος κληρονόμος. Καθένας με τη σειρά του ανάλογα θα μπορεί με να το. Το ποσοστό του πρέπει βεβαίως να δηλώσει ανεξαρτήτως τι κάνει κάποιος άλλος. Κύμα πληστηριασμών χτυπάει τους οφειλέτες σε τράπεζες, εφορία, δήμους και ΕΦΚΑ, το οποίο τους επόμενους μήνες αναμένεται να μετατραπεί σε τσουνάμι, αγγίζοντας και την πρώτη κατοικία. Έχει ξεκινήσει ένα τσουνάμι πληστηριασμών εδώ και αρκετούς μήνες. Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο, δηλαδή και εμένα στο γραφείο μου έχονται σοριδών προγράμματα πληστηριασμού. Για να μην φτάνουμε σε αυτό το έσχατο σημείο, σαφώς ο κόσμος ή θα πρέπει να πάει στην τράπεζα να διαπραγματευτεί μαζί με τον δικηγόρο του και να ρυθμίσει τις οφειλές του ή να προσφύγει σε κάποιο από τα νομικά πλαίσια που υφίστανται την παρούσα χρονική στιγμή. Τα οποία είναι πια. Ο νόμος Κατσέλη συνεχίζει να υφίστανται, παρότι ακούγεται ότι τελείωσε, συνεχίζει να υφίσταται. Απλά η διαφοροποίηση με πριν ποια είναι. Ότι όποιος καταθέσει αίτηση, μάλλον με το προηγούμενο καθεστώς, όποιος κατέθεται αίτηση, εφόσον γινόταν δεκτή η αίτησή του, αυτομάτως προστατευόταν η κύρια κατοικία του. Αυτή τη στιγμή για να γίνει δεκτή η αίτησή του, είναι στην κρίση του δικαστηρίου αν θα προστατευτεί η κύρια κατοικία του ή όχι. Δηλαδή, μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη του, αλλά να χάσει το σπίτι του. Αυτό το κενό θα καλυφθεί τώρα με αυτό το εξοδικαστικό πλαίσιο που αναμένουμε προς το τέλος του μηνός. Σύμφωνα με τα σημερινά δημοσιεύματα, έπαιρνα μέχρι 25 Μαρτίου θα έχει βγει, το οποίο θα είναι μέσω μιας πλατφόρμας, όπου όλη η διαδικασία πλέον θα γίνεται εξοδικαστικά μέσω αυτής της πλατφόρμας. Αρκεί κάποιος να έχει τα εισοδηματικά και προσιακά κριτήρια. Ακριβώς. Βέβαια, όλο αυτό το παιχνίδι μεταφέρθηκε εξοδικαστικά, μεταφέρθηκε στα πλαίσια της γενικότερης αυστηροποίησης. Εξού και έχει μπει όριο χρεών, μέχρι πρότινος δεν υφίσταται. Έχει μπει ένα όριο αντικειμενικής αξίας, εντάξει αυτό ανέκαθεν υπήρχε ένα όριο αντικειμενικής αξίας. Αλλά όπως διαβάζουμε τώρα, ακόμα δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή με τους θεσμούς, οι οποίοι θέλουν να κάνουν ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο όσον αφορά την συνολική περιουσία του οφειλέτη, την οποία θέλουν να είναι ελάχιστη, αν όχι να μην υπάρχει πέραν της κυρίας κατοικίας κάτι, κατά τη γνώμη μου, για να μπει κάποιο στο πλαίσιο αυτό. Και επίσης ένα άλλο που είναι πολύ σημαντικό, υπήρχε πρώτα από την κυβέρνηση οι καταθέσεις αυτών που θα αιτηθούν να μην ξεπερνούν το 50% της οφειλής. Γιατί αν συνέβαινε αυτό, σημαίνει κάποιος ότι μπορεί να ρυθμίσει. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα πάντα, γιατί από αυτές τις πηγές ενημερωνόμαστε κι εμείς, έτσι. Οι θεσμοί θέλουν το ποσό των καταθέσεων να μην ξεπερνά τις 5.000 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε ότι αν ισχύσει κάτι τέτοιο, πάρα πολλοί κόσμος θα μείνει απ' έξω. Γιατί ένα ποσό 7.000-8.000 ευρώ είναι ένα ποσό που έχει το μέσο νοικοκυριό για αυτό που λέμε τώρα ανάγκης. Στην πορεία του Bitcoin κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 αναφέρθηκαν οι κύριοι Βασίλης Τζάμπος και Κώστας Παπανικολάου, χρήστες Bitcoin, ενώ τόνισαν πως είναι πολύ δύσκολο για κάποιον ιδιώτη να παράξει μόνος του Bitcoin. Πώς μπορεί κάποιος να παράξει Bitcoin από τον υπολογιστή του? Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να παράξει από τον υπολογιστή. Καλή ερώτηση. Προφανώς είναι κάποιος πολύ καλή ερώτηση. Εξαιρετική ερώτηση. Λοιπόν, αυτό γινόταν στις αρχές. Το 2009 μπορούσαμε το να παράξουμε. Το 2009 ξεκίνησε το Bitcoin. Ναι, ναι. Το 2009 ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Ωραία. Οπότε μπορούσαμε να παράξουμε τον υπολογιστή μας. Δηλαδή, βάζαμε τον αλγόριθμο μέσα στον υπολογιστή, ουσιαστικά κατεβάζαμε το πορτοφόλι και δημιουργούσε μέσα από τον υπολογιστή, από την επεξεργαστική ισχύ του υπολογιστή, έλυνε τις λύσεις και μας έδινε το Bitcoin. Αυτό γιατί μετά προχώρησε. Γιατί κάθε. Όπως είπαμε, βγαίνουν 1.800 bitcoin την ημέρα. 1.800? Την ημέρα δεν ξεκίνησε έτσι. Απλά αυτή τη στιγμή βγαίνουν 1.800. Όσο ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει και κάθε 4 χρόνια μοιράζεται στη μέση ουσιαστικά τα bitcoin, δηλαδή το... Τα 21 εκατομμύρια λέμε τώρα, που έχουν βγει. Το 2020 το Μάιο
θα μοιραστούν στη μέση, θα γίνουν 900 bitcoin την ημέρα. Μάλιστα. Και γι' αυτό ξέρουμε πότε ακριβώς θα βγουν. Φέτος πόσα είναι το 19? 1800 την ημέρα. Το Μάιο του 20 πάμε στα μισά δηλαδή. Ναι, είναι κάθε 4 χρόνια, έχει ορίσει ο Σατόσι Νακαμότο ότι... Αυτός είναι ο ιδρυτής. Ο ιδρυτής, ναι. Είναι ψευδόνυμο, δεν ξέρουμε ποιος είναι από πίσω. Έτσι. έχει ορίσει βάσει του. Μάτριξ, του... το Μάτριξ βλέπουμε τώρα. Για πείτε μου. Βάσει του αλγόριθμου. Φεύγουμε ναι. λίγο από τη μιζέρια. Για πείτε μου. Έχει ορίσει ότι κάθε 4 χρόνια το μπλοκ θα μοιράζεται στη μέση και ουσιαστικά θα βγαίνουν πιο λίγα από το νομίζουμε. Και γι' αυτό το λόγο ξέρουμε και πότε ακριβώς θα παραχθούν τα τελευταία bitcoin, το 2140. Οπότε, όταν ξεκίνησε κάποιο, όταν ξεκίνησε το 2009. Μπορούσε να εξορίξει bitcoin με τον υπολογιστή του. Ναι. Αργότερα, επειδή ανέβαινε ο βαθμός δυσκολίας, ανέβαινε και η τιμή, ήθελε περισσότερη επεξεργαστική ισχύ. Οπότε δεν μπορούσε με ένα υπολογιστή να κάνεις δουλειά και να βγάλεις τα bitcoin. Οπότε χρειάστηκαν μια ομάδα υπολογιστών. Με την πάροδο του χρόνου, η δυσκολία εξόρυξης ανέβηκε. Και από το 2013 και πέρα, το ανέλαβαν μεγάλες εταιρείες που έχουν πολύ μεγάλους, πολύ εξοπλισμό, που μπορεί να παράξει bitcoin. Άρα για τώρα και... αυτό που λέει ο φίλος τηλεθεατής δεν υφίσταται. Υφίσταται, είναι... μπορεί να το κάνει, μπορεί να κατεβάσει. Έχει δυσκολία, πρέπει να είναι γνώστης, τι πρέπει, να διαβάσει καταρχήν, να βρει όλη την διαδικασία που πρέπει να γίνει. Υπάρχουν site που σου κάνουν όλα αυτά που σου κάνουν, αλλά ουσιαστικά για μένα προσωπικά, έτσι, δική μου προσωπική άποψη είναι ότι δεν αξίζει, γιατί ουσιαστικά χαλάς και χρόνο και χαλάς επεξεργαστική ισχύ του μηχανήματός σου, που ουσιαστικά σου δεσμεύει όλο τον υπολογιστή. Και αυτά που σου βγάζει ουσιαστικά είναι πολύ λίγα σε σχέση με το τι θα μπορείς να κερδίσεις από αυτό που σπαταλάς. Κατάλαβα. Με την ενέργεια που σπαταλάς δηλαδή στον υπολογιστή σου. Κατάλαβα. Κύριε Παπα-Νικολάου. Εν ολίγες λέμε στο φίλο μας τον τηλεθεατή ότι δεν το συμφέρει με τίποτα να προσπαθήσει να παράξει μόνο στο bitcoin. Ναι, δεν έχει νόημα τώρα. Είναι σαν το 9 είχε νόημα. Τώρα δεν είναι σαν να μου πεις ότι κατασκευάζω εγώ κάτι που μου κοστίζει 10 ευρώ και είμαι μια χαρά γιατί το πουλάω 1 ευρώ. Να πω και κάτι άλλο. Να πείτε πολλά, μπορεί να πάρει, να αγοράσει, υπάρχουν στην αγορά μηχανήματα τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά και αυτά που έχουν οι μεγάλες εταιρείες. Αλλά τι γίνεται, εδώ στην Ελλάδα πρέπει να το συνδέσει στο ρεύμα του. Ναι. Το ρεύμα είναι πάρα πολύ ακριβό αυτή τη στιγμή. Να πούμε λίγο ένα στατιστικό ότι στην Ελλάδα για να παραχθεί ένα bitcoin χρειάζονται 9.000 και κάτι ευρώ σε ρεύμα. Έτσι. Οπότε, αυτή τη στιγμή το bitcoin έχει στα 3,5 χιλιάρικα, για να παράξει ένα bitcoin που με ένα μηχάνημα θα του πάρει χρόνια να το παράξει, δεν γίνεται απευθείας. Θα πάρει στη ρύθμιση στη ΔΕΗ, δεν μπορεί. Φανταστείτε τη διαφορά με το τι έχει να κερδίσει. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και σε λίγο και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις, γιατί εσείς ρωτάτε και εμείς απαντάμε. Εδώ στο 901-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα γραπτά σας μηνύματα, SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Σήμερα κοντά μας είναι ο Δημήτρης Σοτσαμόπουλος, πρόεδρος Φοροτεχνικών Αττικής. Καλησπέρα Δημήτρη μου. Καλησπέρα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και επίδομα ενοικίου, τι πρέπει να προσέξουμε στα μισθωτήρια, ηλεκτρονικά μισθωτήρια, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Δεν ξεχνάμε με τίποτα μέτρητες ερωτήσεις των τηλεθεατών για το κτηματολόγιο. Παγίδες. Κτηματολόγιο και Α21. Και Α21. Θα γίνει όπως λέμε του μισθωτηρίου. Θα γίνει του μισθωτηρίου, αλλά πραγματικά αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα οι τηλεθεατές πραγματικά, μας. Πραγματικά υπάρχουν προβλήματα, γιατί υπάρχουν μισθωτήρια διαφόρων κατηγοριών. Είναι άλλα τα οποία είναι χειρόγραφα, άλλα τα οποία έχουν λήξει, άλλα τα οποία πρόκειται να λήξουν πριν την έλευση του Σεπτεμβρίου. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν μια διαφορετική αντιμετώπιση. Σήμερα θα δούμε όσο μπορούμε να αναπτύξουμε τις διάφορες κατηγορίες αυτές, να δούμε τι πρέπει να κάνει ο κάθε ένας συμπολίτης μας σε κάθε μία περίπτωση. Πάμε να δούμε και να ξεκινήσουμε. Όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν ανανεώσει τα μισθωτήριά τους και που είχαν υποβάλει αρχικά στο TaxisNet, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Και τώρα, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ήδη υποβάλει στο TaxisNet τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, αλλά είναι σε ισχύ αυτές τις μέρες που υποβάλλονται οι αιτήσεις, αλλά δεν έχουν τις ημερομηνίες που πρέπει. Ναι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή είναι λιγάκι μπερδεμένο το τοπίο σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν μισθωτήρια τα οποία έχουν υποβληθεί χειρόγραφα
στις ΔΟΗ παλιά και υπάρχουν και μισθωτήρια τα οποία έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά. Αυτές οι δύο να τις κατηγοριοποιήσουμε λίγο, λοιπόν. Δύο γενικότερες κατηγορίες. Από εκεί και πέρα, να πιάσουμε λίγο, να εξαντλήσουμε τα χειρόγραφα. Τα χειρόγραφα λοιπόν σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι λίγες θα είναι οι περιπτώσεις να μην έχουν λήξει αυτά, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πάνε να κάνουν νέο μισθωτήριο, όπου θα επισημάνουν μέσα στο νέο μισθωτήριο ότι αποτελεί συνέχεια του προηγουμένου που ζητάει και τον αριθμό πρωτοκόλλου. Άρα θα πρέπει να ψάξουν να βρουν το παλιό μισθωτήριο και να γράψουν τον αριθμό πρωτοκόλλου και σε ποια ΔΟΗ είχε υποβληθεί. Mm-hmm. Αυτή είναι η μία περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση είναι τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, τα οποία έχουν ξεκινήσει από το 2015, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα μισθωτήρια λοιπόν υπάρχει περίπτωση να έχουν λήξει και να έχει συνεχιστεί η μίσθωση χωρίς μισθωτήριο, να συμφωνούν και τα δύο μέρη προφορικά και να αυτό. Αυτό δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να ξέρουν οι συμπολίτες σε κάθε περίπτωση ότι όταν βάζεις μια ημερομηνία λήξης του μισθωτήριου, πρέπει πριν τη λήξη του μισθωτήριου να γίνει η ανανέωση. Αυτό αφορά περισσότερο τους ιδιοκτήτες, αλλά σε κάθε περίπτωση, να τώρα που βγαίνουν συνυπεύθυνοι, με κάποιο τρόπο έχουν θέμα και οι ενοικιαστές. Άρα σε αυτή την περίπτωση τι πρέπει να κάνει? Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, εάν υπάρχουν τέτοια μισθωτήρια τα οποία είναι σε ισχύ μέχρι και τις 31 του 19, δεν πρέπει να κάνει τίποτα, να ασχοληθεί με τα μισθωτήρια, θα μπει στην εφαρμογή, θα βγάλει κανονικά το επίδομα στέγασης. Σε κάποια μισθωτήρια τα οποία είτε έχει λήξει μέσα στο χρόνο ή προηγούμενο χρόνο, είτε λήγει πριν τις 31, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μπει να κάνει τροποποίηση, επέκταση του χρονικού διαστήματος μίσθωσης. Τώρα, εδώ τίθεται το εξής θέμα, το οποίο θα πρέπει να προσέξουν. Για να πάρει κάποιος σε κάποιο μισθωτήριο το οποίο έχει λήξει και πρέπει να το ανανεώσει, για να πάρει κάποιος ενοικιαστής το επίδομα του Ιανουαρίου, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να κάνει εκπρόθεσμο μισθωτήριο με ημερομηνία 1η Γενάρη του 19. Σε αυτή την περίπτωση θα έχει ένα πρόστιμο 100 ευρώ. Σε πολλές περιπτώσεις το επίδομα είναι 70 ευρώ, οπότε καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά. Αυτό είναι και μια σχέση μεταξύ τους. Να πούμε και μια δέσμευση ως προς το συμβόλαιο. Ναι, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μέχρι τέλος Μαρτίου έχουν προθεσμία να υποβάλουν μισθωτήρια με ημερομηνία από 1η Φεβρουαρίου. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τα πιο πολλά μισθωτήρια θα πάνε έτσι. Τώρα, η επιλογή είναι μεταξύ της συνεννόησης του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή, αν θα πρέπει να κάνουν μισθωτήριο από Γενάρη και να πληρώσει ο ιδιοκτήτης ένα κατοσταρικό πρόστιμο. Για τα μισθωτήρια τα οποία είναι σε ισχύ ακόμα, αλλά η λήξη τους είναι παράδειγμα τον Ιούνιο, δηλαδή πριν τις 30 Σεπτεμβρίου, σε αυτή την περίπτωση οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να κάνουν τώρα την επέκταση του χρονικού διαστήματος λήξης και να πάνε κανονικά, η ειδίκα θα το συνυπολογίσει και θα πιάσει και θα υπολογίσει και δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Άρα, πολύ νομίζω σημαντικό. Το θέσαμε όσο μπορέσαμε να καλύψουμε. Τώρα, αν κάποιος τηλεθεατές έχει κάποιο εξειζητημένο ερώτημα, ας πάρει τηλέφωνο να το λύσουμε. Πολλές φορές το μισθωτήριο είναι σε δύο ονόματα. Σε ένα ζευγάρι, στο σύζυγο μαζί με τη σύζυγο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Πρέπει και οι δύο να κάνουν? Και οι δύο θα πρέπει να κάνουν εκεί, γιατί το μισθωτήριο πάει αναπρόσωπο. Έτσι λοιπόν, όπως το κάνουν πολλές φορές στην πράξη, το σπάνε σε δύο ονόματα για να έχουν μείωση του τεκμηρίου της κύριας κατοικίας. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν πρέπει να κάνουν και οι δύο. Και οι δύο. Αυτά για το ότι... Αλλά βέβαια στη συνέχεια δεν σημαίνει ότι θα πάρουν και οι δύο, γιατί το επίδομα πάει με το νοικοκυριό. Όπως όλα τα επιδόματα έχουμε μάθει, πάει με το νοικοκυριό. Οπότε ο ένας θα κάνει, ο άλλος θα συνενέσει. Όπως γίνεται με τους φιλοξενούμενους.
Επίσης, να πούμε ότι όποιοι θα κάνουν τώρα τις αιτήσεις θα πάρουν αναδρομικά Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Αν όμως πάμε και το κάνουμε Ιούνιο, δεν θα πάρουμε αναδρομικά όλους τους μήνες. Σε κάθε περίπτωση, για να δικαιούται ένας πολίτης το επίδομα ενοικίου, θα πρέπει να έχει σε ισχύ από τότε που κάνει την αίτηση και 6 μήνες μπροστά. Δηλαδή, αν πάει κάποιος και το κάνει Μάιο, θα είναι στην 6 μήνες, θα πάει Οκτώβριο, Νοέμβριο, πότε λήγει το εξάμηνο. Τώρα, λόγω της έκτακτης κατάστασης και επειδή για άλλη μια φορά στην Ελλάδα όλα γίνονται κατόπιν εορτής με μια μικρή καθυστέρηση, πάντα βγάζουμε κάποια αναδρομικά και λέμε ότι όποιος το κάνει τώρα θα μπορεί και βέβαια με την προϋπόθεση που είπαμε προηγουμένως να έχει ενεργό μισθωτήριο το Γενάρη. Θα πάρει 3 δόσεις μαζεμένες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας τονίζεις, διότι το θέμα με τα μισθωτήρια έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Πολλοί μείναν εκτός και δεν παίρνουν το επίδομα. Στην πράξη αυτό που έχω αντιμετωπίσει είναι ότι τα μισθωτήρια έχει λήξει ο χρόνος τους και πρέπει να κάνουν καινούριο. Εάν κάνουν καινούριο από 1η Φεβρουαρίου δεν έχει πρόστιμο ο ιδιοκτήτης, αλλά ο ενοικιαστής χάνει 1 μήνα επιδότησης. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε ούτε οδηγία να δώσουμε, ούτε τίποτα. Ακριβώς. Είναι μεταξύ τους συνεννόηση. Αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με τα μισθωτήρια, επίδομα ενοικίου, μπορείτε να μπαίνετε στο σύστημα επίδομαστέγασης.gr για να κάνετε τις αιτήσεις σας. Είμαστε στην πρώτη φάση για το επίδομα ενοικίου. Σε περίπου 1 μήνα θα σας ενημερώσουμε και για το επίδομα δανείου. Αναφερόμαστε στους δανειολήπτες. Μέχρι τώρα είμαστε στους ενοικιαστές. Θα βγουν και τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε. Περίπου σε 1 με 1,5 μήνα. Επίδομαστέγασης.gr για τις αιτήσεις σας. Πάμε τώρα στο πολύ σημαντικό θέμα. Πάρα πολλές ερωτήσεις από χθες σχετικά με το κλιματολόγιο. Μεγάλη προσοχή, έχουμε νέες παρατάσεις για τις δηλώσεις σε αρκετούς νομούς, 7 νομούς, αλλά πρέπει να προσέξετε. Από χτες, Δημήτρη, το έχουμε πει με όλους τους φοροτεχνικούς εδώ, το λέγαμε και πριν μπούμε στο στούντιο, το αντιμετωπίζεις και εσύ στο γραφείο σου, πρέπει να δηλώσουμε όλοι τα ακίνητά μας, πρέπει να δηλώσουμε όλοι τα χωράφια μας, τα αγροτεμάχια. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, διότι το γνωρίζουμε όλοι, πριν πάρα πολλά χρόνια τα συμβόλαια ήταν διαστόματος και Ξέρεις, Σοφία μου, στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια ο Έλληνας ήταν αυτός ο οποίος έλεγε «εγώ έχω λόγο» και όλα γινόντουσαν διαλόγου. Διαλόγου, ναι. Λοιπόν, άφηνε ο καθένας ό,τι ήθελε με υποσχετική που λέγαμε διαλόγου. Τώρα όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι, πρέπει να δούμε πώς θα τα διορθώσουμε όλα αυτά. Τα δηλώναμε όμως το ε9. Όχι. Δεν τα δηλώναμε. Μόνο στο αρχικό ε9. Α, στο αρχικό ε9. Βεβαίως. Που εκεί δήλωσε ο κάθενας, εκεί ήταν το τραγελαφικό, όταν πρώτο έγινε το ε9 και έπιασε η εφορία τότε να ενώσει τα στρέμματα που έγραφε ο καθένας, η Ελλάδα κόντευε να φτάσει στη Γερμανία η έκτασή της. Άρα δηλώνει λοιπόν, και κάτι παραπάνω. Ναι, ο καθένας, γιατί σου λέει ο καθένας, εγώ νομίζω ότι έχω 10 στρέμματα. Είχε 1. Οπότε καταλαβαίνεις την η περιουσία του καθενός, ξέρεις, η προσωπική του είναι, φαίνεται μεγαλύτερη. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έγινε αναπροσαρμογή, περάσαν τα χρόνια, καθιερώθηκε το ε9, περάσαμε μέσα από πάρα πολλούς φόρους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν για οτιδήποτε δηλώνεις το ε9 πρέπει κάτι να έχεις. Ένα χαρτί. Δεν μπορείς ξαφνικά να πεις ότι εγώ έχω κάτι αγροτεμάχιο. Έχω και ένα αγροτεμάχιο που το είχα ξεχάσει, που ήταν διαλόγου. Αυτό ξεχάστε. Δεν μπαίνει. Άρα λέω, δεν αποτυπώνεται στο ε9. Τώρα το δεν μπαίνει. Το πρόβλημα ξέρεις που είναι. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι κάποιοι οι οποίοι νομίζαν ότι είχαν κάποια αγροτεμάχια και τα είχαν δηλώσει, έτσι κρίνανε σωστό και τα δηλώσανε, μετά δεν είχαν δικαίωμα να τα σβήσουν. Γιατί του πήγαιναν στην εφορία και τους έλεγε η εφορία πώς θα αποδείξεις ότι δεν το έχεις. Να αποδείξεις κάτι ότι παιδιά να έχω και αυτό, ξέχασα να σας το δηλώσω, ορίστε έχω ένα τίτλο. Αλλά πώς θα αποδείξεις για κάτι που το έχεις ήδη γραμμένο ότι δεν το έχεις. Είναι αυτά τα τραγελαφικά που γίνονται στην Ελλάδα. Δια μαγείας εξαφανίστηκε. Αν το σκεφτείς, είναι δύσκολο να αποδείξεις για κάτι ότι δεν το έχεις.
Τώρα έτσι όπως μας ενημερώνουν, θα είναι κάτι πιο εύκολο, εάν δεν το δηλώσουμε. Πάντα υπήρχε το πρόβλημα με τα διαλόγου. Όλοι οι παππούδες, συγγενείς, γονείς αφήνανε διαλόγους στα παιδιά. Το διαλόγου τι σημαίνει, ότι κάποια στιγμή έπρεπε κάποιος να κάνει ένα συμβόλαιο. Εκεί λοιπόν, ευτυχώς που ήρθε η παραγραφή από την εφορία και δεν πάει να σου ζητήσει να κάνεις δηλώσεις κληρονομιάς για τον προπάπου κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση το διαλόγου πρέπει κάπως με κάποιο τρόπο να νομοποιηθεί. Με κάποια στοιχεία. Ποια είναι αυτά? Πρέπει καταρχήν να καθορίσεις το ακίνητο. Πόσο είναι το ακίνητο, πόσα τετραγωνικά είναι. Άρα μιλάμε ότι θες ένα τοπογράφο, να σου βγάλει ένα τοπογραφικό. Μπαίνουμε σε κάποια έξτρα έξοδα για να αποδείξουμε για κάτι το οποίο έχουμε και το οποίο δεν το έχουμε με χαρτιά στην κυριότητά μας. Που πρέπει αυτά να τα αποτυπώσουμε, εκεί υπάρχουν διάφορα τελτύπια για να μην πας να κάνεις αποδοχή κληρονομιάς του πατέρα που και ο πατέρας δεν είχε κάνει, οπότε μπλέκει εκεί, καταλαβαίνεις πώς γίνεται, μπλέκει. Έχει βγει στην επιφάνεια και η χρησικτησία, που βγαίνει ο γιος, παράδειγμα, ο εγγονός και λέει ότι εγώ το είχα αυτό το ακίνητο για 20 χρόνια. Οπότε με μια απλή, ας το πούμε... Αρκεί να μην έχεις το πρόβλημα με τους μεταλλαδέλφια ή με κάποιους άλλους κληρονόμους. Και με τους γείτονες και τα λοιπά, γιατί ξέρεις την... γενικά στην περιφέρεια υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και να πούμε εδώ και για το κτηματολόγιο, το γυρνάω σιγά σιγά όπως βλέπεις, ότι για το κτηματολόγιο, ενώ όσο εύκολο μπορεί να ήταν η δήλωση του κτηματολογίου στις αστικές περιοχές που ξεκίνησε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τόσο δυσκολεύει τώρα. Γιατί τώρα ο καθένας υποθέτει ότι έχει κάτι. Αυτό πρέπει να αποτυπωθεί σε χαρτί. Το να αποτυπωθεί σε χαρτί σημαίνει κάποια έξτρα έξοδα. Πάντως να πούμε ότι στην Αθήνα συγκεκριμένα είχαμε κάνει κτηματολόγιο το 2008. Βεβαίως. Αλλά τότε ήταν διαμερίσματα. Και κάποια οικόπεδα τα βλέπες και το κατέβαζε με το Google. Τώρα έχω εγώ ένα κτήμα στη Λακωνία. Έχω το συμβόλαιο που λέει ότι είναι... 150.000 στρέμματα. Τυχαίο νούμερο λέω. Λοιπόν, μπαίνοντας στο Google, πώς θα καθορίσω ποιο είναι? Δεν πρέπει, δεν το ξέρω. Από αυτή την ελιά μέχρι αυτή την ελιά. Άρα πρέπει να πάω σε έναν ειδικό και να του πω από αυτή την πέτρα είναι μέχρι αυτή την πέτρα. Έλα εδώ, κάνε μου ένα τοπογραφικό. Αποτύπωσέ το για να μπορώ να το δηλώσω στο κτηματολόγιο. Θα βρεθούμε πάλι και θα σου λέω, όσο εύκολο ήταν το 2008, τόσο δυσκολεύει τώρα. Δηλαδή και η σύμβουλή μου, γιατί έχει ανοίξει και μια εφαρμογή η οποία λέει ότι μπορεί να το κάνει ο καθένας μόνος του. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Μπορεί κάποιοι να ασχοληθούν. Εγώ που μπήκα να δω την εφαρμογή, είναι πολύ δύσκολο. Είναι προσαρμοσμένο. Όχι, έχει πάνω... χάρτες Google και τα λοιπά που πας, βρίσκεις. Σαν εφαρμογή είναι καλή. Το θέμα είναι το εξής. Ότι έχει διάφορα κουμπάκια, να το πω έτσι λαϊκά, τα οποία τη χρήση τους την ξέρουν καλύτερα οι μηχανικοί. Οπότε... Εγώ θα συνιστούσα και στους λογιστές, γιατί όλος ο κόσμος το λογιστή ξέρει πρώτα και εκεί πάει. Οπότε θα συνιστούσα. Θα συνιστούσα λοιπόν στους λογιστές να βρούνε συνεργάτες, είτε δικηγόρους, είτε μηχανικούς που ασχολούνται πραγματικά με το κτηματολόγιο. Και δεν είναι τυχαίο που ξεκίνησε στο Γαλάτσι, άνοιξε το γραφείο. Όπου υπάρχουν εξειδικευμένοι. Μην ξεχνάς, το 2008 χειρόγραφα τα είχαμε κάνει. Τα είχαμε πάει εκεί και ήταν οι άνθρωποι οι εξειδικευμένοι και μας βοηθάγανε και εντοπίζαν το ακίνητο. Και εμείς τώρα. Και εμείς ήμασταν πάνω από την οθόνη, το θυμάμαι σαν σήμερα. Ήμασταν πάνω από την οθόνη και μου έλεγε πού είναι το σπίτι σου, είναι αυτό. Και επειδή λοιπόν, εμείς έχουμε εδώ τώρα, καλύτερη δικηγόρος, είναι κοντά μας, όλοι είναι Νικολοπούλου εδώ, γιατί τη χρειαζόμαστε. Το ότι είπα να απευθυνθούν σε δικηγόρους ήταν τυχαίο ότι ήταν η φίλη μας. Καλησπέρα όλοι μου. Γεια σου, Ηλία μου. Ένα θέμα το οποίο τις τελευταίες μέρες προβληματίζει τους τηλεθεατές. Εμείς δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσα τηλεφωνήματα
αυτά δεχόμαστε με το κτηματολόγιο πάρα πολλές κληρονομιές. Πάρα πολλοί έχουν αγροτεμάχια, χωράφια, οτιδήποτε και δεν έχουν τίτλους. Έτσι είναι, Σοφία μου. Δυστυχώς δεν έχουν τίτλους. Άκουσα πριν που είπε ο Δημήτρης Τσαμόπουλος πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ εύστοχα το θέμα της χρυσεκτησίας. Θα σου πω ότι αυτό είναι ένα θέμα που μας έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα τον τελευταίο καιρό. Φυσικά υπάρχουν πολλές εκτάσεις, κυρίως προς τα νότια, μπορώ να σου πω, προς την Ανάβησο, προς το Λαγόνης. Γενικά οι περιοχές αυτές που ανήκουν και στο δασαρχείο Πεντέλης, που είχαμε διάφορα προβλήματα και με τα δασικά, κάποτε και ακόμα συνεχίζουμε να έχουμε με διεκδικητικές αγωγές, αμφότερες πλευρές. Θα σου πω τώρα με το κτηματολόγιο, έχουν ενταθεί ακόμα περισσότερο τα προβλήματα, έχουν γίνει ενστάσεις. Πολλές φορές υπάρχουν πολλά διεκδικούμενα, έχουμε ακίνητα και αυτό είναι το φοβερό, όπου ο ιδιώτης έχει σπίτι, το έχει δηλώσει ως πρώτη κατοικία, διαμένει σε αυτό από το 2000, συγκεκριμένα έχουμε μια περίπτωση τέτοια με την οποία είμαστε τώρα στα δικαστήρια. Έγινε η ένσταση από τρεις φορές του δημόσιου, θα σου πω. Εν πάση περιπτώσει, δεν αντελήφθηκε την ένσταση, δεν παραστάθηκε και τρέχουμε τώρα στα δικαστήρια. Συλλέγουμε ένα σωρό δικαιολογητικά προκειμένου να ασκήσουμε και εμείς διεκδικητική αγωγή κλπ. Θέλω να πω λοιπόν τι, ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην καταχώρηση των εγγράφων, να συλλέγουμε τα δικαιολογητικά. Εάν δεν έχουμε τίτλους, πρέπει να ακούσουμε το δικηγόρο μας. Πολύ σωστά το έθεσε πάλι ο Δημήτρης Τσαμόπουλος. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε. Τίτλος είναι και η αποδοχή, μην ξεχνάμε, η οποία μεταγράφεται από εκεί και πέρα σε θέματα χρυσεκτησίας ή σε οτιδήποτε άλλο. Πολύ μεγάλη προσοχή, διότι και αυτά θα είναι χρήσιμο να αναγνωριστούν με μια δικαστική απόφαση, διότι άλλως αντιμετωπίζουμε προβλήματα, διότι πολλά από τα κτήματα είναι διεκδικούμενα. Και όπως ξέρεις, όπου μεσολαβεί το ελληνικό δημόσιο, πολύ δύσκολα ξεπερδεύει ένας ιδιώτης. Θα το δούμε μπροστά μας, είναι βέβαιο. Θα σου πω μόνο ότι για το συγκεκριμένο που σου είπα πριν, το διεκδικούν και υπάρχει ένσταση και από το Δήμο και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Mm-hmm. Αυτομάτως λοιπόν, τι κάνουμε εμείς οι δικηγόροι και όσοι έχουμε συμμετάσχει κατά καιρούς στις ενστάσεις αρμοδίων κτηματολογίων. Θα σου πω μόνο ότι ξεκινάμε από το 1870 και δόθε. Άρα, καλό θα είναι ό,τι δικαιολογητικά έχουν, ό,τι συμβόλαια έχει ο κόσμος, οτιδήποτε, άδειες πολλές φορές, και αυτές είναι άρα, πολύ σημαντικές, πολλοδομικές, οποιοδήποτε. Κάτι. Όχι τώρα για την απλή δήλωση, μιλάμε για τις περιπτώσεις που θα χρειαστεί ή να υποβάλουν ένσταση εκείνη, ή έχουν υποβάλει κάποια άλλη ένσταση, ή αντίστοιχα, αν θα κινηθούν δικαστικά. Ή μέσω της εκουσίας του κτηματολογικού δικαστή ή με διεκδικητικές αγωγές, διότι έχουμε ακίνητα που είναι δυστυχώς διεκδικούμενα και από το ελληνικό δημόσιο αλλά και από άλλους ιδιώτες. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα εξηγήσουμε μαζί με τον Δημήτρη τον Τζαμόπουλο και την Όλια την Νικολοπούλου πού μπαίνετε, τι γίνεται και με τους τίτλους, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Με θέματα, με κληρονομιές, καθώς και με γονική παροχή, τι πρέπει να προσέξετε. Οι προθεσμίες στενεύουν, είναι μια διαδικασία που πρέπει να βιαστείτε να κάνετε, να το δηλώσετε, θα το τονίζουμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Θα δούμε και τα άλλα θέματα με την Όλια Νικολοπούλου που έχουμε, διότι υπάρχουν νέα εμπόδια για την προστασία της πρώτης κατοικίας, διαφωνίες και ενστάσεις των θεσμών απέναντι στην κυβέρνηση και στα όρια, θα μας τα πει αναλυτικά η Όλια. Από εδώ και στο εξής, πιλωτικά τουλάχιστον, μετά από κάποιους μήνες θα δούμε ηλεκτρονικά τις μεταβιβάσεις ακινήτων, θα μας τα εξηγήσει ο Δημήτρης Τσαμόπουλος και οι εργατολόγοι μας, Στάθης Χριστοδουλέλης και Αλέξης Μητρόπουλος, είναι εδώ για να δούμε τι γίνεται και με τις συντάξεις. Εσείς ρωτάτε και εμείς απαντάμε σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Να καλησπερίσουμε την τηλεθεατριά μας. Η κυρία Τέτη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε, κυρία Τέτη. Μιλάω από το τηλέφωνο ή να το κλείσω το τηλέφωνο? Τι να κάνω? Όχι, σας ακούμε. Κάντε την ερώτησή σας. Εγώ δεν ακούω. Εσείς μπορείτε να ακούτε. Κάντε την ερώτηση. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχω ένα δάνειο σε μία τράπεζα. Καταναλωτικό δάνειο. Και από το 2015 δεν έχω πληρώσει τις δόσεις μου, γιατί η επιχείρησή μου κατέρευσε. Mm. Δεν έχω δεκάρα. Mm. Υπάρχει ακατάσχετο της σύνταξής μου, γιατί παίρνω μια σύνταξη 1.100 το μήνα.
Θα κάνετε λοιπόν ακατάσχετο προς τρίτους, θα πάτε στην τράπεζα και θα ζητήσετε, υπάρχει, είναι ένα έντυπο σαν υπεύθυνη δήλωση, θα ζητήσετε να σας το δώσουν, μπορεί να σας πούνε δεν ξέρουμε, δεν είδαμε κλπ. Θα επιμείνετε και θα τους πείτε ότι θέλω να κάνω ακατάσχετο προς τρίτους. Θα το κάνετε. Να σας πω κάτι, είναι μεγάλη... γιατί δεν σας ακούω καταρχήν. Εγώ εδώ και ένα χρόνο περίπου, δεν θυμάμαι πόσο, είχα κάνει αυτή την αίτηση στην τράπεζα. Και... Ωραία. Πριν από λίγο καιρό, συγγνώμη γιατί είμαι και μεγάλη στην ηλικία, πριν από λίγο καιρό ξαναρώτησα την τράπεζα και μου λέει, είπανε ναι, ισχύει το ακατάσχετο, ισχύει. Έχετε κάνει. Αν το αλλά έχετε κάνει... δεν ξέρουμε αν ισχύει απέναντι στη σύνταξή σας σε τράπεζα. Προσέξτε, η σύνταξη, υπάρχουν δύο μορφές ακατάσχετου. Μήπως μπορείτε λίγο πιο δυνατά, ναι, αγάπη μου, γιατί είμαι κουφή, είμαι και μεγάλη γυναίκα. Ναι. Ο ένας ακατάσχετος λογαριασμός αφορά, ναι, το ελληνικό δημόσιο. Ναι. Αυτό πρέπει να το κάνετε μέσω του λογιστή σας. Πρέπει να δεν φαίνεται έχω, στο ελληνικό δημόσιο δεν έχω χρέος. Ωραία. Αν λοιπόν αυτό δεν το χρειάζεστε, θα κάνετε μόνο το ακατάσχετο προς τρίτους. Αυτό είναι εύκολη υπόθεση, γίνεται στην τράπεζα με ένα έντυπο το οποίο είναι σαν υπεύθυνη δήλωση. Θα σας, ναι, το δώσουν στην τράπεζα, θα το υπογράψετε, ναι, και από εκεί και πέρα ισχύει το ακατάσχετο. Αν σας είπανε ότι το έχετε κάνει, δεν έχετε, ναι, κανένα πρόβλημα. Αρκεί να ξέρετε, προσέξτε, θα τους ξαναρωτήσετε, ακατάσχετο προς τρίτους. Αυτό θα τους πείτε. Έτσι. Κατάλαβα. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα, τουλάχιστον για το ποσό της σύνταξης. Τώρα, αν υπάρχουν άλλα λεφτά, βεβαίως, και εκδοχή κατασχετήριο κλπ. Δεν έχω τίποτα άλλο, παιδί μου, τίποτα. Εντάξει, ωραία. Μόνο αυτή τη σύνταξη. Ωραία, ωραία. Αν το έχετε κάνει, μη φοβάστε. Αρκεί να το διαπιστώσετε, ωραία, να είστε σίγουροι ότι το κάνατε. Προς τρίτους, έτσι. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Θα διαβάσω το μήνυμα ακριβώς όπως το γράφουν. Τα λέγατε η κυρία Νικολοπούλου πριν δύο χρόνια στην εκπομπή της κυρίας Μίτιλη, γιατί λέγαμε για το 2 και μας το τόνιζε η Όλια Νικολοπούλου, συμφωνώ, είστε μοναδικοί. Γιατί λέγαμε, πηγαίνανε και κάνουν όλοι ακατάσχετο, μπαίνουν στο TaxNet και ξεχνάνε την τράπεζα. Αυτό, κάνουν προς το δημόσιο και ξεχνούσαν την τράπεζα και τους τρίτους βέβαια, ακριβώς, γιατί δεν είναι μόνο η τράπεζα, είναι και άλλες οφειλές. Αυτό λοιπόν, το λέμε, το ξαναλέμε, το τονίζουμε, ισχύει ακόμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Αυτό σημαίνει εδώ πιστοί, παρακολουθούν, γιατί λέμε τα πράγματα και τι πρέπει να προσέξουν, γιατί έχουμε και κύμα κατασχέσεων, έτσι, και πληστηριασμούς που θα τα πούμε. Και θα έχουμε δυστυχώς. Και θα έχουμε και θα συνεχίσουμε. Πριν πάμε και δούμε ότι πρέπει και τι πρέπει να κάνετε στο θέμα των δανείων σας, θα δούμε λίγο γιατί υπάρχουν εμπόδια για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τι πρέπει να προσέξουν οι δανειολήπτες, διότι περιμένουμε αυτό το νέο πλαίσιο, αλλά προς το παρόν υπάρχουν ενστάσεις. Υπάρχουν δυστυχώς ενστάσεις, Σοφία μου, και υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις, οι οποίες επί της ουσίας έχουν να κάνουν με τα κριτήρια που ορίζει η νέα ρύθμιση. Βεβαίως έχουν τεθεί κάποια κριτήρια από την ελληνική κυβέρνηση, φαίνεται όμως ότι οι θεσμοί είναι αντίθετοι, περιμένει να δούμε τι θα γίνει με την οριστική διαπραγμάτευση. Το βέβαιο είναι ότι καταρχήν το πρώτο θέμα το οποίο αποτελεί κόλλημα και φαίνεται να απασχολεί και την ελληνική κυβέρνηση αλλά και τους θεσμούς είναι το θέμα των επιχειρηματικών δανείων, το οποίο τελικά δεν θα προχωρήσει. Mm-hmm. Βέβαια, εδώ, όπως ξέρεις, έχουμε δηλώσει και εμείς πολλές φορές τις ενστάσεις μας σε ό,τι αφορά το εξής, ότι ένα επιχειρηματικό δάνειο δεν μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν είναι συνδεδεμένο με την πρώτη κατοικία. Δηλαδή, τα υπόλοιπα που ενδεχομένως δεν είναι συνδεδεμένα με την πρώτη κατοικία, τι θα γίνει. Και πώς θα έχω προστασία στην πρώτη κατοικία, εάν συνδέσω το ένα δάνειο, βάλω στη ρύθμιση το ένα δάνειο, ουσιαστικά ρυθμίσω δηλαδή το ένα δάνειο, αλλά μένουν πίσω άλλα δύο, τρία δάνεια. Μένουν πιστωτικές, που δεν είναι συνδεδεμένα με την πρώτη κατοικία. Άρα λοιπόν αυτό αποτελεί ένα πάρα πολύ βασικό παράγοντα. Οι δανειστές δεν θέλουν να τα περάσουν τα επιχειρηματικά. Η ελληνική κυβέρνηση το συζητάει, αλλά όπως καταλαβαίνεις, είτε το συζητήσει είτε όχι, αν δεν πάρει το OK από τους ξένους, δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτα. Ένα άλλο θέμα το οποίο αποτελεί μεγάλο εμπόδιο, όπως ξέρεις, είναι και τα κριτήρια, τα εισοδηματικά. Αυτό λοιπόν, οι ξένοι τα βρίσκουν αρκετά πλουσιοπάροχα, δεν ξέρουμε ποια λογική και με ποιο σκεπτικό. Φαίνεται λοιπόν ότι και το 250.000 ως αντικειμενική αξία αντιμετωπίζει θέμα, mm-hmm, και το 130.000 ως ανώτατο όριο υπολείπου οφειλής αντιμετωπίζει θέμα, συζητούν για λιγότερα χρήματα και αυτά είναι όλα υποσυζήτηση. Μένει να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Όμως αυτά που είπαμε τώρα είναι τα βασικότερα εμπόδια για να μπορέσει να τρέξει προς το παρόν η ρύθμιση. Είναι όμως όλα υποδιαπραγμάτευση. Οι τράπεζες βέβαια, όπως ξέρεις, κρατούν
μία σιγή αυτή τη στιγμή. Έχουν θέσει τα θέματα ευθύς εξ αρχής, μπήκανε σε μία γραμμή με την ελληνική κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει με τους έξω. Πριν περάσουμε και δείξουμε το κτηματολόγιο, να σας ενημερώσουμε στα βασικά που μπαίνουμε, ποια δικαιολογητικά χρειάζονται, όπως είπαμε και πριν από το διάλειμμα, να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις. Το συμβόλαιό μου για το ενίκιο έλυγε σε ένα μήνα. Και ο ιδιοκτήτης μου έκανε τώρα και για τον άλλο ένα χρόνο. Θα πάρω το επίδομα, κύριε Τσαμόπουλε, όλο και τα αναδρομικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αν έκανε επέκταση, δηλαδή τροποποίηση του υπάρχοντος μισθωτηρίου, είτε καινούριο μισθωτήριο μεν, αλλά επισύναψε, σημείωσε ότι αποτελεί συνέχεια του προηγουμένου, σε ένα ειδικό κουτάκι που έχει, ναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Εδώ στο 901-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα γραπτά μηνύματα, SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Στο σημείο αυτό, να καλησπέρισουμε και τους κορυφαίους. Αλέξης Μητρόπουλος, Τάκης Χριστοδουλέλης είναι εδώ, πολύ. Κοντά μας. Καλησπέρα σας. Φέραμε και γλυκά, γιορτάζω την Κυριακή. Και σας καλώ και σε γιορτή και σας έφερα και γλυκά εδώ, παρακαλώ. Κύριε Μητρόπουλε. Αλεξίου ανθρώπου του Θεού, όπως τίνω να γίνω εγώ. Παλεύετε. Ακόμα το έχω καταφέρει. Κοντά είσαστε με αυτά που έχετε δει. Κύριε Μητρόπουλε, κάτι θετικό θα ήθελα να πούμε σήμερα εδώ στους τηλεθεατές μας. Μας ενημερώνετε, παρακολουθούμε και κακολουθούμε ό,τι μας λέτε, όπως και οι τηλεθεατές μας. Είναι όμως λίγο αγανακτισμένοι. Τους λέμε να κάνουν τις αιτήσεις, είναι μεγάλο το ερωτηματικό πώς πρέπει να κινηθούν, αν πρέπει να κάνουν αγωγές, είτε ομαδικές, είτε ο καθένας θα προβεί μόνος του. Αλλά ποιο είναι η επόμενη μέρα στο θέμα των συντάξεων? Βρισκόμαστε από μέρα σε μέρα στην έκδοση τριών σημαντικών αποφάσεων. Στο Συμβούλιο Επικρατείας, κυρία Μίτυλη, η πρώτη αφορά την υπόθεση που εκδικάστηκε για τον νόμο Κατρούγκαλου πόρο 15 μήνου, τον Οκτώβριο του 2017. Έχει αργήσει η απόφαση, άρα θα έχουμε μέσα στις προσεχείς μέρες τις αποφάσεις για τον νόμο Κατρούγκαλου. Το δεύτερο που αναμένουμε από το Συμβούλιο Επικρατείας είναι τι θα γίνει με τα δώρα των συνταξιούχων. Έχει εκδικαστεί, αναμένεται η έκδοση των αποφάσεων. Το τρίτο είναι για τα δώρα των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων. Άρα, λοιπόν, 3,5 εκατομμύρια κόσμου συνταξιουχικού και εν ενεργεία εργαζομένων του Δημοσίου, ΔΕΚΟ, περιφέρεια, νοσοκομεία κ.ο.κ. που αναμένουν. Και βεβαίως, τι θα πει ο νόμος Κατρούγκαλου, το Συμβούλιο Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας, για την κατάργηση του ΕΚΑΣ, για τις μειωμένες συντάξεις αναπηρίας, για τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, για το άρθρο 14 που παραιτήθηκε ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας αναφορικά με το νέο υπολογισμό των συντάξεων. Άρα λοιπόν, εμείς πριν μια εβδομάδα αναρτήσαμε στο site της Επιστημονικής μας Ένωσης, κυρία Μίτυλη, μια αίτηση την οποία πρέπει να καταθέσουν όλοι οι συνταξιούχοι να ζητάνε αναλυτικό σημείωμα για την προσωπική διαφορά. Ένα μέλος μας προσέφυγε και στο συνήγορο του πολίτη και έβγαλε απόφαση του Συμβουλίου του συνήγορου του πολίτη, ανεξάρτητη αρχή κατά το Σύνταγμα, που διατάσσει σε εισαγωγικά, διότι η ανεξάρτητη αρχή εκδίδει αποφάσεις, καμιά φορά γίνονται ή δεν γίνονται σεβαστές από την κυβέρνηση, που λέει στον ΕΦΚΑ να κοινοποιήσει τις νέες συνταξιοδοτικές πράξεις μετά τον επανυπολογισμό, τις αναπροσαρμοσμένες με το νέο υπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου. Άρα λοιπόν σε όλους τους συνταξιούχους, λέει η ανεξάρτητη αρχή, πρέπει να κοινοποιήσει τη νέα συνταξιοδοτική πράξη για να μπορέσει να ασχίσει τα δικαιώματά του. Και βεβαίως προχθές στο site της ΕΝΙΠΕΚ αναρτήσαμε και μία ανάλυση του πρώην Γενικού Διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και συνεργάτη μας του κυρίου Γούλα, που λέμε ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους αλλά και τους άλλους συνταξιούχους δεν αρκεί η ενημέρωση. Ότι δηλαδή μετά από τον επανυπολογισμό βρήκαμε τόση τη σύνταξή σας. Πρέπει να εκδοθεί διοικητική πράξη για να μπορεί να γίνει και προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια αν έχει διαφωνία ο συνταξιούχος. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε, τα λέει εδώ και η Όλια, αναμένουμε τις σημαντικές αποφάσεις για όλους τους συνταξιούχους, για όλους τους ενεργεία εργαζόμενους. Η κυβέρνηση βεβαίως δεν θέλει να κοινοποιήσει τα σκληρά
χαρτιά της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους πρώτων εκλογών. Εδώ είμαστε, βρισκόμαστε προ σημαντικών εξελίξεων δικαστικών, εννοώ κυρία Μίτηλη. Μετά τον τηλεθεατή μας, τον κύριο Γιάννη, θα έρθω στο Στάθιο Χρυστοδουλέλη για να δούμε ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες. Έχουμε μείωση ορίων στη σύνταξη. Για ποιους θα ισχύσει κάτι τέτοιο. Να καλησπερίσουμε τον τηλεθεατή μας. Σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Χρυστοδουλέλη. Βέβαια, στην ερώτησή σας. Ναι, διορίστηκα στο Δήμο το 10ο του 88. Μάλιστα. Με ΙΚΑ. Και το 1990 έγινα μόνιμος πίτκι. Και από το 4ο του 1999 πήγα στα βαρέα. Έχω αναγνωρίσει και 2 χρόνια στρατού, οπότε παίρνω σύνταξη. Παιδιά ανήλικα. Είχα το 11. Το 11 λοιπόν. Εσείς, μη έχοντας συμπληρώσει 25 ετία το 2010, γιατί διοριστήκατε, ξεκινήσατε το 88, άρα το 2000... Έχω και ένα χρόνο στον ιδιωτικό τομέα. Και πάλι όμως, 23 χρόνια το 11 και ένα από τον ιδιωτικό 24, άρα χρειάζεστε ένα χρόνο εξαγορά το 2011 για να βγαίνετε με το παλιό καθεστώς ως πατέρας ανηλίκου στα 52 σας με πλήρη σύνταξη. Πότε γεννηθήκατε? Το 1963. 63. Άρα λοιπόν τώρα είστε 56 ετών. 52 ήσασταν τον Αύγουστο του 2015, άρα διατηρείτε το δικαίωμα εξόδου στη σύνταξη ως πατέρας ανηλίκου, εφόσον είχατε κλείσει και τα 52 έτη ως τις 18 Αυγούστου του 2015. Εξάλλου, με τη διάταξη των βαρέων, εφόσον έχετε πάνω από 12 χρόνια βαρέα, σε ποιο τμήμα είστε, ποια είναι η... Καθαριότητα. Ωραία. Μπορούσατε ούτως ή άλλως και στα 58 σας να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη. Αλλά κάνοντας χρήση της διάταξης του πατέρα ανηλίκου, επαναλαμβάνω, με εξαγορά ενός έτους πλασματικού χρόνου, κλειδώνεται 25 ετία το 11, είχατε και ανήλικο το 2011, είχατε και το 52ο έτος ηλικίας έως 18 Αυγούστου του 2015, άρα μπορείτε να βγείτε με πλήρη σύνταξη με αυτή τη διάταξη. Με βαρέα στα 58, δεν βγαίνω το 2021. Αυτό λέω. Αλλά νωρίτερα μπορείτε να βγείτε με την διάταξη του πατέρα ανηλίκου. Στα 58 μπορείτε εξίσου να βγείτε σε σύνταξη με τη διάταξη των βαρέων. Το 2021 θα ισχύει. Ναι. Όποτε συμπληρώνετε τα 58. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Άννα, καλησπέρα σας. Κυρία Άννα. Ναι. Σας ακούμε. Ναι. Καλησπέρα σας. Λίγο πιο δυνατά σας παρακαλούμε. Ναι. Καλησπέρα σας. Να πω, έχω ένα πρόβλημα. Κρατάω ένα σπιτάκι πολύ μικρό στο χωριό από το 88, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι τώρα γιατί γράφει το χαρτί. Και μου κάνανε, και έχω ένα χαρτί σαν χρησικτησία. Μου το χαρίσανε. Τι να κάνω εγώ γι' αυτό τώρα για το κτηματολόγιο, γιατί τώρα το κτηματολόγιο είναι εκεί, σε αυτό το μέρος. Εσείς πότε πήρατε αυτό το χαρτί, το δικαστήριο για τη χρησικτησία? Έκανε δικαστήριο. Δεν έγινε, δεν ξέρω πώς το κάνανε τα παιδιά του ξαδέρφου μου. Δεν ζητάνε τίποτα, σωστά το γράφουν, αλλά εγώ όμως πώς θα μπορέσω να το έχω πιο σίγουρα στα χέρια μου? Καταρχήν να πω, όσο αφορά εμένα το φορολογικό κομμάτι, θα πρέπει να κάνετε δήλωση Ε9 να το δηλώσετε εκεί και για τα υπόλοιπα της χρησικτησίας τα νομικά η κυρία Νικολοπούλου. Θα πρέπει να κινηθεί, εάν θέλετε. Σε δικηγόρο, τι? Ναι, θα πάτε σε ένα δικηγόρο, καταρχήν να του δείξετε το χαρτί που έχετε. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα του δείξετε αυτό που έχετε, να δούμε, προφανώς έχουν παραιτηθεί οι υπόλοιποι και δηλώνουν ότι το νέμεστε εσείς και το κατέχετε ουσιαστικά κάποια χρόνια. Ναι, θα πρέπει όμως να το δει ο δικηγόρος σας, να το αξιολογήσει και αν χρειαστεί δικαστική απόφαση, τότε θα ζητήσετε και τη δικαστική απόφαση για να είστε απολύτως καλυμμένοι, να τη μεταγράψετε και να την έχετε στο αρχείο σας όταν χρειαστεί να το μεταβιβάσετε κι εσείς. Κρίνει όμως ένας συνάδελφος δικηγόρος να δει τι έχετε στα χέρια σας, γιατί στην περίπτωση που δεν είναι μεγάλη αξία του σπιτιού και δεν θέλετε να μπείτε σε αυτή τη δαπάνη, θα σας πει εκείνος, θα το αξιολογήσει. Εγώ πάντα στις χρησικτησίες, να ξέρετε, όσα χρόνια και την τακτική και την έκτακτη να έχετε κλείσει, ό,τι χαρτί και να έχετε, προσωπική μου εκτίμηση, πάντα επιθυμώ να υπάρχει δικαστική απόφαση. Και δεν αφήνω και κανένα να αγοράσει με ένα χαρτί οποιοδήποτε χρησικτησίας, παρέτησης και δεν ξέρω εγώ τι.
Αυτό είναι, αυτό το κάνω εγώ. Άλλοι συνάδελφοι δεν έχουν την ίδια γνώμη. Όπως και να έχει όμως, θα πάτε σε έναν συνάδελφο δικηγόρο και θα αξιολογήσει αυτό που έχετε στα χέρια σας. Όποιος και αν είναι, γιατί μένω στην Αθήνα τώρα. Όποιος και να είναι. Όλοι οι συνάδελφοι ξέρουν να τα δουν αυτά και να σας δώσουν τις κατάλληλες συμβουλές. Εσάς πού μπορώ να σας βρω? Στην Αθήνα. Θα αφήσετε το τηλέφωνο σας και θα σας συμβουλέψει στο τέλος εκπομπής η κυρία Νικολοπούλου τι πρέπει ακριβώς να κάνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στο Στάθιο Χριστοδουλέλη. Αυτό που είπαμε λίγο πριν τους τηλεθεατές, υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες που θα έχουμε μείωση των ορίων στη σύνταξη. Πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές. Σοφία, εννοείς με την εγκύκλιο, την καινούργια εγκύκλιο, η οποία βγήκε χτες της παράλυσης ασφάλισης. Κατά βάση, το θετικό το οποίο εισφέρει η εγκύκλιο σε αυτή είναι ότι προστίθεται ο χρόνος της παράλυσης και της διαδοχικής ασφάλισης που δεν είχε συνυπολογιστεί στο ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης, προσαυξάνει τη σύνταξη, αυξάνει το ποσό της σύνταξης κατά τη. Και από εκεί και πέρα, επειδή φαίνεται μέσα από την εγκύκλιο αυτή, από την ερμηνεία της εγκυκλίου, να υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιηθεί κάποιος χρόνος ως διαδοχική ασφάλιση και ακόμα και το υπόλοιπο τμήμα του υπολοιπόμενου χρόνου να χρησιμοποιηθεί για προσάυξηση, δίνεται έτσι δυνατότητα αναπερίπτωση για έξοδο με μικρότερο όριο ηλικίας. Να το πω λίγο διαφορετικά. Δεν δίνει μικρότερο όριο ηλικίας, δεν αλλάζουν τα όρια ηλικίας για να μην μπερδευτούν οι ασφαλισμένοι. Απλά κάνοντας χρήση του παράλληλου χρόνου και του διαδοχικού χρόνου, υπάρχει ένα παραθυράκι να μπορεί κάποιος να το εκμεταλλευτεί και να μπορεί να φύγει και λίγο νωρίτερα, ανά περίπτωση. Είναι πολύ τεχνικό για να μπορέσουμε να το εξηγήσουμε στον αέρα της εκπομπής σου, αλλά σε κάθε περίπτωση, ανάλογα και με τα ερωτήματα που θα δεχόμαστε, θα μπορούμε. Τα θετικά. Ναι, αυξάνεται το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης, αλλά προς Θεού δεν έγινε κάποιο θαύμα, δεν έχουμε κάποια ουσιαστική αλλαγή, αλλά η προσάυξη στο ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης και ακόμα και η ενδυνάμει έξοδος με λίγο μικρότερο όριο ηλικίας είναι από τα θετικά που εισφέρει νέα εγκύκλιος. Επειδή διαβάζω αρκετές ερωτήσεις, σε πολύ λίγο μαζί με τους καλεσμένους θα δούμε για το κτηματολόγιο.gr τι που μπαίνετε και τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε. Να καλησπερίσουμε τον τηλεθεατή μας, είναι ο κύριος Γιάννης. Κύριε Γιάννη. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να ρωτήσω κάτι, καλά. Σας ακούμε. Για την διοίκηση των των επιστροφών δικαστικά ισχύει ακόμα? Διότι με πήρε μια γνωστή εταιρεία που είναι στο διαδίκτυο πριν από μισή ώρα και μου είπε ότι μπορώ να διεκδικήσω 5 νόμους 600 ευρώ, πληρώνοντας 600 ευρώ, 121 ευρώ για κάθε νόμο. Είναι γύρω στα 20.000 ευρώ. Αυτό δεν πρέπει να το κάνει με τίποτα, όπως ακούγεται. Ακριβώς. Με τίποτα τον αποτρέπουμε, το αξιότιμο τηλεθεατή, τον αποτρέπουμε απολύτως. Να μην το κάνει. Ακούστε, γιατί το έχει πει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτήν την εκπομπή ο κύριος Μητρόπουλος. Αίτηση έχει κάνει ο κύριος τηλεθεατής, έχετε κάνει αίτηση διακοπής. Δεν έχω κάνει αίτηση. Εκεί, μείνετε εκεί. Μείνετε εκεί τώρα. Μείνετε εκεί. Αναμένουμε τις αποφάσεις, μείνετε εκεί. Μην μπαίνετε σε αυτές τις λογικές, παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, μπορεί να γίνει για όλους. Μείνετε εκεί, αφού έχετε κάνει αίτηση διακοπής, μέχρι τότε που λήγει η προθεσμία τον Ιούνιο της παραγραφής, θα έχετε δυνατότητα να ακούσετε κι άλλα πράγματα ενδιαφέροντα. Μείνετε εκεί, μην κάνετε και μην ξοδεύεστε. Μείνετε εκεί. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και να είναι προσεκτικοί, κύριε Μητρόπουλε, γιατί είμαστε σε μία περίοδο. Δεν μπορώ να το όλο αυτό δεν ακούγεται αυτό. Δεν υπάρχει. Σπάμε σε τιμολόγια του νόμου και τι υπάρχει. Μα αν είναι δυνατόν κάθε νόμο να κοστίζει 100 και 100 τόσο. Δεν είναι ενιαίο το δικόγραφο. Αν είναι δυνατόν. Κύριε Κώστα, καλησπέρα σα. Ναι, καλησπέρα σα. Ήθελα να κάνω την εξή ερώτηση. Μάλιστα. Ακούτε? Βεβαίως. Ακούγομαι? Μάλιστα. Ναι. Είμαι ιατρός, το ταμείο μου ήταν το τσάι, το οποίο πλέον έχει γίνει ΕΦΚΑ. Μου χρωστάει το τσάι 7.500 από τις παλιές οφειλές. Για το ΕΦΚΑ 2017-2018 οφείλω περίπου 10.000. Άρα θέλω να ξέρω αν αυτά γίνεται συντσιφισμός ή ρύθμιση και αν πότε και πώς. Πολύ ωραία η ερώτησή σας. Κοιτάξτε, σε βάση το σύνολο, για να μπορέσετε να πάρετε σύνταξη, είστε κοντά στη σύνταξη? Όχι, δεν ενδιαφέρομαι για τη σύνταξη.
απλά λέω. Όχι. Είναι το θέμα των οφειλών. Κοιτάξτε, επίκειται η ρύθμιση των 120 δόσεων. Η Όλια Νικολοπούλου τα γνωρίζει καλύτερα από μένα, γιατί ασχολείται, έχει εντρυφήσει περισσότερο στο θέμα, η οποία όμως τα καλύπτει, από όσο ξέρω, Όλια μου, μέχρι και το 16. Όχι, μέχρι και το 16. Μέχρι και το 16, ναι, οπότε οι εισφορές σας του 17 και του 18 θα πρέπει να αρχίσετε λίγο να βρείτε έναν άλλο τρόπο για να μπορέσετε να το ρυθμίσετε. Επίκειται όντως η ρύθμιση αυτή, η οποία ακόμα κι αν αντιστρατεύεται από τους δανειστές ή ακόμα και σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται, κάποια στιγμή θα προκύψει κάτι ευνοϊκότερο από αυτό που υπάρχει τώρα, αυτή τη στιγμή που δεν μπορείτε να το ρυθμίσετε και το αναμένουμε. Τα 18, δεν υπάρχει παρελθόν. Είπατε ότι έχετε 7.500 ευρώ οφειλή μέχρι το 17. Όχι, συγγνώμη. Το κατάλαβα λάθος, συγχωρέστε με. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Δεν το κατάλαβα καλά. Να σας ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Το τσάι σας χρωστάει αμοιβές. Ευρώ. Δεν με νοιάζουν τα ποσά. Σας χρωστάει αμοιβές. Ναι. Εσείς χρωστάτε ασφαλιστικές εισφορές. Ναι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το μόνο που θα μπορούσατε να κάνετε, σε συνεννόηση με το τσάι και αν το δεχτεί, να συμψηφίσει τις δύο ανταμοιβές. Αν αναγνωρίσει ότι οφείλει. Αν αναγνωρίσει ότι οφείλει. Οφείλει, αναγνωρίζει το τσάι ότι οφείλει, αλλά σου λέει δεν έχω τώρα να τα δώσω, θα μπει σε γάλα. Υπάρχει και το clawback, υπάρχουν και οι περικοπές μετά. Δεν υπάρχει, είναι δύο ανώμια δεν θα πράγματα. Θα το συμψηφίσει ακριβώς γιατί είναι ανώμια και πράγματα. Και εξ άλλης αιτίας. Και όπως πολύ σωστά σας είπε και ο κύριος Τσαμόπουλος και ο κύριος Χρυστοδουλέλης, φροντίστε να ρυθμίσετε εσείς το 17 και το 18, διότι θα προσαυξάνονται. Αυτό λέω, οι οφειλές 17-18, το ποσό που υπάρχει, μπορώ να κάνω ρύθμιση. Η ρύθμιση είναι αυτό. Ό,τι ακριβώς σας είπε ο κύριος Χρυστοδουλέλης, επίκειται η ρύθμιση, δεν την γνωρίζουμε ακόμα, δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει. Θα έρθει όμως, αυτό είναι δεδομένο. Μπορεί δεν ξέρω αν θα αφορά τις δικές σας, αλλά θα κάνετε τις τρέχουσες να ρυθμίσετε στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων και τα δύο έτη, διότι έτσι κι αλλιώς οι προσαυξήσεις είναι πολλές και θα πάνε στο ΚΕΑΟ. Αυτά λοιπόν ανεξαρτήτως πρέπει να τα ρυθμίσετε. Το άλλο θέμα τώρα της οφειλής προς το τσάι, νομίζω ότι με μια επίμονη και επίπονη προσπάθεια κάποια στιγμή θα πληρωθείτε. Θέλω να πιστεύω. Δεν συμψηφίζετε όμως, δεν θα συμψηφίσουν. Ωραία, και κάτι τελευταίο και ευχαριστώ για όλα. Η τρέχουσα μηνιαία υποχρέωση του ΕΦΚΑ. Με κάποιον τρόπο, με κάποια αλλαγή εργασιακής σχέσης, δεν ξέρω, μου είπαν, ξέρω εγώ, να κάνω το ΙΚΙ, σαν εντύπωση επαγγελματίας. Τι να κάνετε? Είμαι εντύπωση επαγγελματίας. Ναι. Ότι μπορώ να κάνω, να αλλάξω, ας πούμε, την ρύθμιση, την σύμβαση που έχω με τον ΕΟΠΗ, να περάσω, ας πούμε, σε ΙΚΙ, να κάνω, ας πούμε, εταιρεία. ΙΚΙ. ΙΚΙ. Την ΙΚΙ να την προσέχετε. Ακούστε με λιγάκι. Για να έχω μικρότερο ποσό μηνιαίο ΕΦΚΑ. Ναι. Την ΙΚΕ να την προσέξετε. Γιατί δίνει τη δυνατότητα να ασφαλίζεται μόνο ο διαχειριστής για τα κέρδη που του αναλογούν. Σε αυτή την περίπτωση, αν είσαστε διαχειριστής, θα έχετε λιγότερη ασφάλιση. Αλλά οποιοδήποτε άλλος δουλεύει που είναι μέτοχος και δεν ασφαλίζεται, θα κινδυνεύετε να σας πιάσουν για ανασφάλιστη εργασία και να πάρετε ένα πρόστιμο 1500. Λοιπόν, ή θα κάνετε με άτομα, μια ΙΚΕ με άτομα τα οποία δεν θα δουλεύουν στην επιχείρηση, αλλά και πάλι εκεί, αν κάτσετε να το μετρήσετε, αυτό είναι συγκρίσιμο. Γιατί η ΙΚΕ έχει περισσότερη φορολογία από την ατομική επιχείρηση. Παίζει ρόλο λοιπόν αυτά να τα δείτε, να τα συζητήσετε με τον λογιστή σας, πόσα κέρδη έχετε σαν ατομική επιχείρηση, και θα σας πει εκείνος κατά πόσα σας συμφέρει να γυρίσετε να το κάνετε εταιρεία. Επειδή ο λογιστής παλιάς τεχνολογίας πρέπει να βρω κάποιον ο οποίος προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Εντάξει, τι να σας πω τώρα εγώ. Χοντρικά έτσι θα σας πω κάποια στατιστικά, γύρω στα 70.000 είναι το όριο που συμφέρει να γυρίσει ή όχι τα καθαρά κέρδη. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να μιλήσετε με τον λογιστή σας ή ξέρω εγώ, βρείτε κάποιον άλλο, τι να σας πω, είναι στο χέρι το δικό σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αλλά όλα είναι συγκρίσιμα στοιχεία. Δηλαδή θα πρέπει με το μολύβι να κάτσετε κάτω και να τα υπολογίσετε. Η κυρία Ειρήνη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κυρία Ειρήνη. Κυρία Ειρήνη. Μάλιστα, δεν μας ακούει η κυρία Ειρήνη. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Κύριε Μητρόπουλε, και χρόνια πολλά και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε και τα υπέροχα τα γλυκά σας. Όλο το κανάλι, το SBC Attica, φάγαμε εδώ τα γλυκά σας. Και με τον κύριο Ρωμανιά πήραμε μια πρωτοβουλία, την όρθια Ελλάδα. Όρθια απέναντι σε αυτούς που δεν την πήγαν όρθια τη χώρα και όρθιους τους Έλληνες. Και έτσι λοιπόν αναφερόμαστε και στους νέους και στους γυρεότερους, γιατί λέω Ρωμανιά τώρα και ο Μητρόπουλος, και στους νέους. Και στους γυρεότερους. Βγαίνει και ο Ράδιο Αρβίλα και μου βγάζει το Ρωμανιά με κάτι αξιοπρεπείς γυρεότερες και μου στενοχωρεί τον επίτιμο πρόεδρο. Άρα λοιπόν. Να μας τα λέτε εδώ, κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, αναφερόμαστε και στους νεότερους και στους γυρεότερους. Γιατί και για τους δύο η μοίρα είναι το τρακοσάρικο. Δηλαδή με αυτά που έχουν ψηφιστεί, αν υλοποιηθούν και οι νέοι θα πάνε στο τρακοσάρικο, οι μισθοί, και οι συνταξιούχοι θα πάνε στο τρακοσάρικο. Και είπαμε. Να μπούμε ανάχωμα, όχι με το άγχος να μπούμε στο κοινοβούλιο, όσο να είμαστε κοντά στους συνταξιούχους, στους νέους, στους επιτιδευματίες. Γι' αυτό είπαμε όρθια Ελλάδα. Δώσαμε το όνομα, κάνει ο καθένας πολλούς συνειρμούς με το όρθια Ελλάδα, διάφορα λέμε, αλλά καλά περνάει στην κοινωνία και ο κόσμος ανταποκρίνεται. Σας αγαπάνε θα πολύ. Πάμε λοιπόν στο Ευρωκοινοβούλιο και θα προσπαθήσουμε να στείλουμε το Ρωμανιά, ο οποίος είναι νέος, είναι μαχητικός, θα το στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο να πολεμήσει τα συμφέροντα των νέων, των μεγαλυτέρων, των επιτιδευμάτων κλπ. Όρθια Ελλάδα το λέμε και θα φύγουμε μπροστά με τη βοήθεια του κόσμου. Κυρία Ειρήνη, καλησπέρα σας. Έτσι, γεια σας. Έτσι, βεβαίως. Γεια σας. Καλησπέρα σας, σας ακούμε. Παρακαλώ, ακούστε. Έχουμε στη Λακωνία, έχουμε χωράφια με ελιές, γύρω στις 700 ελιές. Αυτά είναι αγροτεμάχια. Τα οποία είμαστε 6 αδέλφια, ήμασταν 8, χάσαμε τα 2 αδέλφια, είμαστε 6 αδέλφια. Χάσαμε. Δεν υπάρχουν τίτλοι, τίποτα. Αυτά, ο πατέρας μου έχει πεθάνει εδώ και 19 χρόνια και η μητέρα μου 20. Δεν έχουμε καθόλου χαρτιά. Φυσικά έχουμε κάποια ξαδέλφια εκεί που ο ένας με τον άλλον πάνε σαν μάρτυρες. Εγώ, για να τα βάζουμε στη φορολογική δήλωση εδώ και κάποια χρόνια. Και γράφουμε και τα τεμάχια, πώς λέγεται το κάθε ένα χωράφι. Θα κάνετε αποδοχή όμως. Το καλύτερο είναι να κάνετε αποδοχή, να φτιάξετε ένα τίτλο τώρα δικό σας, έτσι ώστε με τους μάρτυρες, γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά, όπως γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη εάν τώρα, ναι, αλλά επειδή λένε ότι μέχρι τον Απρίλιο και δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε το κτηματολόγιο. Προλαβαίνετε, μια χαρά προλαβαίνετε. Θα κάνετε την αποδοχή καταρχήν. Στο κτηματολόγιο δεν μπορείτε να δηλώσετε κάτι αν δεν έχετε. Τι θα δηλώσετε? Πρέπει υποχρεωτικά να δημιουργήσετε ένα. Τους γονείς μου που έχουν πεθάνει και δεν έχουμε κάνει. Όλων την αποδοχή. Των γονιών καταρχήν και κατά δεύτερον των αδερφών που έφυγαν. Των δύο. Μάλιστα. Πρέπει να κάνετε οπωσδήποτε τις αποδοχές. Όλα μας τα αδέρφια μαζί πρέπει να το κάνουμε ή ένας ξεχωριστά? Θα πάτε, όχι. Μπορείτε και ένας ξεχωριστά. Κοιτάξτε, αν κάποιοι δεν συμφωνούν, μπορεί κάποιος να διεκδικήσει. Γιατί να μην συμφωνήσουν? Ακούστε, κοιτάξτε. Εσείς δεν έχετε κανένα. Δεν έχουν χρήματα, κυρία. Δεν σας άκουσα. Δεν έχουν χρήματα για να κάνουν κάτι. Ναι, αλλά η αποδοχή τώρα πρέπει να γίνει. Είναι ο τίτλος σας. Τι θα δηλώσετε? Δηλαδή να κάνουμε αποδοχή. Βέβαια. Στον πατέρα μας που έχει πεθάνει και στη μητέρα μας. Ακριβώς. Κάντε έστω αυτό. Να φαίνεται να προκύπτει από κάπου αυτή σας η περιουσία, το περιουσιακό σας στοιχείο. Γιατί η αποδοχή που γίνεται στο συμβολιογραφείο. Στο συμβολιογράφο. Θα πάτε λοιπόν σε ένα συμβολιογράφο. Θα του πείτε αυτά που μας λέτε εδώ. Μάρτυρες έχετε, γιατί αυτό είναι το βασικό αφού δεν έχετε τίτλους. Έχουμε στο χωριό μάρτυρες. Αυτή είναι μάρτυρες στο χωριό. Θα πάτε λοιπόν σε μία συμβολογράφο της περιοχής. Θα πάρετε και δύο μάρτυρες από τους δικούς σας, εκεί ποιους έχετε. Και θα πάνε οι μάρτυρες να επιβεβαιώσουν ότι διαλόγου ο πατέρας και η μητέρα σας είχαν δώσει αυτά τα χωράφια, τα οποία τα κατήχαν και τα νέμοντα και εκείνοι πολλά χρόνια πριν από παππούδες κλπ. Η συμβολογράφος θα σας πει ακριβώς τα χρειαστείτε. Κάποια πιστοποιητικά εύκολα. Και πρέπει. Ναι. Δεν σας ακούω και θα.
Θα χρειαστείτε και κάποια πιστοποιητικά, πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης και μια ελεξαιρετική πράξη θανάτου. Αυτά εξαρτάται. Πού ήταν ο θάνατος των γονιών, προφανώς. Ο μπαμπάς μου πέθανε εδώ στην Αθήνα. Από εδώ φανταστήσετε. Αλλά το καλύτερο από όλα είναι να πάτε σε μια συμβολιογράφο. Ναι. Ό,τι σα λέει η κυρία Νικολοπούλου είναι υποχρεωτικό να το κάνετε. Δεν έχει μεγάλο κόστος. Ό,τι σα είπε η κυρία Νικολοπούλου που τα ξέρει καλά. Αυτό είναι το θέμα. Το ακολουθήσετε αυτό. Μπορείτε να μου δώσετε το τηλέφωνο της κυρίας Νικολοπούλου. Αφήστε το τηλέφωνο. Να το αφήσω το τηλεφωνικό κέντρο. Ό,τι σας είπε. Θα το κάνετε. Ελάχιστα είναι τα έξοδα. Σας συμφέρει να το κάνετε. Σας συμφέρει. Μα συμφέρει, αλλά θα πρέπει και η αποδοχή τα έξι αδέλφια να κατεβούν να κάνουν αυτή. Δεν μπορεί και ένας αδελφός να το κάνει. Μπορεί και ένας-ένας. Μπορείτε να κάνετε και ένας-ένας. Ό,τι σας λέει, ό,τι σας μάλιστα λέει. Απλά θα πρέπει να πείτε, έτσι ώστε η συμβολογράφος να πείτε πόσοι είσαστε, έτσι ώστε η συμβολογράφος να βγάλει ακριβώς για τον καθένα τι του αναλογεί, τι του αντιστοιχεί. Θα σας τα πει όλα η συμβολογράφος και να ξέρετε ότι η αποδοχή δεν έχει μεγάλο κόστος. Έτσι όπως μας τα λέτε, γιατί δεν είναι το περιουσιακό στοιχείο εδώ μεγάλης αξίας. Ναι, τίποτα. Είναι χωράφια τα οποία δεν έχουν έρθει. Και μεταγράφεται ως πάγια πράξη. Δεν έχει κόστος. Να πω χωρίς να το κάνετε. Ούτε και τις ελιές μαζεύουμε. Έχουν γίνει αυτά. Αλλά είναι από τους παππούδες μας. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να μας πάρουν τα χωράφια. Γι' αυτό σας το λέω. Θα δημιουργήσετε τον τίτλο. Θα κάνετε μόνο σας λοιπόν την αποδοχή. Θα είναι ο πρώτος τίτλος από τον οποίο θα ξεκινούν και οι δικοί σας κληρονόμοι μετά. Μάλιστα. Υποχρεωτικά λοιπόν την αποδοχή των γονιών καταρχήν. Και μετά βλέπετε τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να πούμε κάτι, Σοφία μου, μια τελευταία είδηση εδώ, η οποία μόλις μου ήρθε. Με απόφαση κυρία Παπανάτσιου, υπουργός, που υπέγραψε πριν από λίγο, εξαιρεί από την υποχρέωση χρήσης καρτών για να δημιουργήσουν το αφορολόγητο πολίτες, των οποίων το ετήσιο πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 6.000 και τα τεκμήρια τους δεν υπερβαίνουν τα 9.500 και στους οποίους περιλαμβάνονται και περιστασιακά απασχολούμενοι. Που σημαίνει ότι αυτή η μάχη που ξέραμε μέχρι σήμερα που γινόταν πόσο έχεις αυτά για να καλύψεις το τεκμήριο, να καλύψεις το φορολόγητο θες αποδείξεις, αυτό και κάπου κατάνταγε και μια κοροϊδία για μικρά νούμερα, τώρα μέχρι 6.000 εισόδημα και τεκμήρια μέχρι 9.500 δεν χρειάζεται να προσκομίσετε αποδείξεις. Κύριε Σπύρο, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Μια ερώτηση, παρακαλώ. Μάλιστα. Εγώ είμαι στο νόμο Κατσέλη. Μάλιστα. Πληρώνω στο απόφαση Ειρηνοδικείου 100 ευρώ το μήνα. Δικαιούμαι επίδομα δανείου. Επίδομα, επιδότηση ενοικίου εννοείται, προφανώς. Ναι, ενοικίου, επειδή δικαιούται. Δίνω δάνειο. Νομίζω ότι δικαιούται. Επιδότηση ενοικίου δικαιούται, δεν το ξέρω. Ενοικίου ή δανείου θέλετε? Δανείου αποκλείεται. Δανείου δεν έχει ανοίξει επιδότηση ακόμα. Επιδότηση ενοικίου προφανώς εννοεί. Να πούμε κάτι εδώ, ναι, ότι ο νόμος αρχικά έλεγε και επιδότηση δανείου για απόκτηση κατοικίας. Αυτό λοιπόν αποκόπηκε από την υπουργική απόφαση και θα βγει σε επόμενο χρόνο. Στη δεύτερη φάση. Στη δεύτερη φάση. Ναι. Αλλά το συγκεκριμένο τώρα τι ήταν. Αν με επιτρέψεις, Δημήτρη μου, εάν αναφέρεστε στην επιδότηση δανείου και είστε στο νόμο Κατσέλη, δεν δικαιούστε. Αυτό ήταν ξεκάθαρο από την αρχή. Άσχετα αν τώρα προχωράει ή δεν προχωράει η επιδότηση δανείου. Τώρα, αν αναφέρεστε στο επίδομα στέγης, σε αυτό δεν ξέρω να σας απαντήσω, είναι προς διευκρίνηση. Να πούμε αυτό, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στην πρώτη φάση. Είμαστε στο επίδομα ενοικίου που το παίρνουν οι ενοικιαστές. Ένα με 1,5 μήνα θα περάσουμε στη δεύτερη φάση που θα σας ενημερώσουμε, γιατί δεν τα γνωρίζουμε ακόμη, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Και αν είστε μέσα σε αυτά τα κριτήρια τα οποία μπορείτε να το πάρετε, θα το δείτε. Επειδή όμως είναι στο νόμο Κατσέλη. Αλλά επειδή είστε στο νόμο Κατσέλη. Θα κρατήσουμε. Εδώ θα είμαστε για να ενημερώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Αναστάσης είναι επόμενος τηλεθεατής μας. Να τον καλησπερίσουμε. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Κύριε Αναστάση.
Μας ακούτε? Πάμε σε πίστη γραμμή. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Εδώ στο 901-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Λένη Κολοπούλου, επειδή διαβάζω αρκετές ερωτήσεις και για τις ρυθμίσεις, είπαμε περιμένουμε, αλλά δεν ισχύουν μέχρι σήμερα, επειδή είδαμε και ερωτήσεις τηλεθεατών. Όλα με επιφύλαξη. Όλα με επιφύλαξη. Το βέβαιο είναι αυτό που είπε πριν και ο Στάθης Χρυστοδουλίλης, ότι πράγματι η ρύθμιση για τα ασφαλιστικά ταμεία είναι στην τελική ευθεία. Αυτή την αναμένουμε. Ξέρουμε πλέον και τις τελικές ρυθμίσεις. Όλες οι υπόλοιπες και κυρίως αυτή που απασχολεί περισσότερο τον κόσμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αυτό ακόμα είναι σε εκκρεμότητα. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Ρωτάνε, κύριε Μητρόπουλε, αν συνεχίζουν ακόμα και τώρα να κάνουν και τις 4 αιτήσεις οι συνταξιούχοι. Μάλιστα. Αλλά έχουμε στην ΕΝΙΠΕ καναρτήσει μία ενιαία αίτηση που αφορά δώρα, περικοπές 12, προσωπική διαφορά και όλα. Άρα λοιπόν, ενώ έχουμε αναρτήσει 4 ξεχωριστές και συναδελφοί σας, έγκριτοι, σε εφημερίδες έχουν συμπεριλάβει, υπάρχει και μία ενιαία αίτηση που έχουμε τις περικοπές όλων των νόμων. Τα δώρα, τα αναδρομικά και από εδώ και πέρα. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι ο περισσότερος κόσμος, κυρία Μίτηλη, μέχρι τα Χριστούγεννα έκανε την αίτηση, την ενιαία για όλες τις περικοπές. Μένει εκεί. Εάν θέλει και έχει άγχο να διεκδικήσει και τα αναδρομικά, επειδή υπάρχει φόβος, κυρία Μίτηλη, να έρθει η απόφαση πάλι και να πει ότι όσοι δεν έχουν κάνει αγωγές παίρνουν από εδώ και πέρα και δεν παίρνουν τα από εδώ και πίσω. Όπως είχε η παλιά απόφαση, την έχουμε εξηγήσει με την κυρία Νικολοπούλου και τον κύριο Χρυστοδουλέγη. Άρα λοιπόν, όποιος θέλει να διεκδικήσει έντοκα, να βρει μια καλή τιμή, όχι αυτά τα οποία τα τρελά που είπε ο αξιότιμο, ευτυχώς τον αποτρέψαμε τον αξιότιμο φίλο μας, διότι δεν έπρεπε σε αυτά τα ποσά, δεν αξίζει τον κόπο. Και υπό αυτή την έννοια, όποιος θέλει να διεκδικήσει τα χρόνια πίσω και εντόκως, μπορεί να πάει να κάνει μαζί με άλλους μια μαζική αγωγή. Είναι ελάχιστα τα έξοδα. Άλλοι συνάδελφοι ασχολούνται. Εγώ προσωπικά δεν έχω προσωπική επαφή με αυτό το θέμα, αλλά ασχολούνται και συνάδελφοι και φίλοι και όλοι ξέρουν. Υπό αυτή την έννοια, παρακαλώ πολύ, μόνο αν θέλουν και διεκδικούν πολλά ποσά. Άλλος, αν έχουν αίτηση, να μείνουν σε αυτή. Να μείνουν σε αυτή. Να περάσουμε στους δύο τηλεθεατές μας. Ο κύριος Νίκος είναι ο επόμενος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Χρυστοδουλέλη. Ναι. Μάλιστα. Ορίστε, κύριε Χρυστοδουλέλη. Ναι. Παρακαλώ. Την ερώτησή σας. Γεια σας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Χθες βγήκε μια καινούργια εγκύκλιο. Η οποία λέει ότι από 1η-1η-17. Ναι. Ναι. Για τη διαδοχική ασφάλιση που λέει από 1η-1η-17 μπορείς να διαλέξεις ποιος μπορεί να πάρει σύνταξη. Δηλαδή αν ένας είχε στο ΙΚΑ 5 χρόνια και μετά 35 στο ΤΕΒΕ μπορεί να διαλέξει πρώτα το ΙΚΑ. Αυτό είναι η διαδοχική που λέτε τώρα, δεν είναι η παράλληλη. Αναφέρεσαι στην χθεσινή εγκύκλιο η οποία έλεγε μέσα, λέει το σώμα της, για διαδοχική και για παράλληλη ασφάλιση. Το καινούργιο το οποίο θα πρέπει να συγκρατήσει. Παρακαλώ, πείτε μου, ολοκληρώστε. Κύριε Νίκο, μη μας ακούτε, σας παρακαλούμε, από την τηλεόραση, μόνο από το ακουστικό σας. Κάντε την ερώτησή σας. Από 1η-1η-17, λέει, μπορείς να διαλέξεις στη διαδοχική. Ναι. Ναι. Δηλαδή έχεις 5 χρόνια ΤΕΒΕ και μετά και πρώτα ΙΚΑ και μετά ΤΕΒΕ, μπορείς να διαλέξεις το ΙΚΑ. Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, για να μπορέσει να σας δώσει σύνταξη το ΙΚΑ θα πρέπει 35 φορέας. Τι σημαίνει απονέμων? Θα πρέπει να έχετε 1500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων 500 τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτό για να σας δώσει σύνταξη, εκτός και αν έχετε το 62ο έτος ηλικίας συμπληρωμένο, οπότε ακόμα και αν απορρίψει ο τελευταίος φορέας, μπορεί να διαβιβάσει το προηγούμενο και να σας δώσει σύνταξη. Η αλήθεια είναι ότι η εγκύκλιος είναι θετική. Αυτό το οποίο πρέπει να συγκρατήσετε είναι ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τμήμα του χρόνου για τη διαδοχική ασφάλιση,
του ενός φορέα και το υπόλοιπο τμήμα, κατ' επιλογή σας, να το χρησιμοποιήσετε για προσάφηξη της σύνταξης. Οπότε αυτό είναι το οποίο εισφέρει πρακτικά η νέα εγκύκλειος. Κατά τα άλλα, δεν αλλάζουν οι προϋποθέσεις απονομής της σύνταξης. Για να σας δώσει σύνταξη ο τελευταίος φορέας, δεν αρκεί να είναι τελευταίος, πρέπει να είναι και απονέμων. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νίκο. Κυρία Ελένη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω παιδί μου για το κτηματολόγιο, αλλά συγχωρέσετε με, γιατί είμαι 85 χρονών γυναίκα και δεν τα πολύ καταξέρω να τα λέω σωστά. Πριν του 53, μας εδώ έκανε ένα οικόπεδο, γιατί του άντρα μου, όχι εμένα, να χτίσουμε ένα σπίτι. Μάλιστα. Να βάλει ο πεθερός μου τα κοπέλια του που είχαν πολλά. Μετά εκείνοι που το είχαν φύγει και πήγανε στη Ρωσία, τώρα βγαίνουν σε ένα ξένο κράτος. Μετά από καμιά 20 χρόνια ήρθανε τα εγγόνια της Αθηνής που είχε το σπίτι και ζητούσανε λοιπόν και μας επήγανε στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο επήγανε, ενώ ήταν 5 αδέρφια, πήγανε 2, τον άντρα μου και άλλον ένα αδερφό. Γίνηκε το πρωτοβάθμιο, παιδιά, δεν το είχαν σταλώ σωστά. Γίνηκε το δευτεροβάθμιο, στο τέλος βίβλιο, από όταν άντρα μου το 6, το 7 πήγαινε στον Άριο Πάγο και δικαιωθήκανε. Αυτό λοιπόν το οικόπεδο και το σπίτι που θέλανε να μας το πάρουνε, γιατί φυσικά μετά από 50 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, βγήκε στο όνομα του άντρα μου και βγήκε στο όνομα του αδερφού του. Τώρα πού θα το δηλώσουμε? Όλοι και οι 5 αδερφοί ή εκείνο που βγήκε το δικαστήριο στον Άριο Πάγο? Τώρα πρέπει κανείς να δει τη δικαστική απόφαση. Ναι, γιατί καταρχήν τώρα δεν θέλουμε μην πούμε, εσείς καλό χρήσιμο θα ήταν, εφόσον έχετε τη δικαστική απόφαση στα χέρια σας, να πάτε στο αντίστοιχο γραφείο και να το συζητήσετε μαζί τους. Αλλά ή να μεταβείτε πριν σε έναν συνάδελφο δικηγόρο για να μπορέσει να σας πει. Θα πρέπει να διαβάσουμε όμως το σκεπτικό της απόφασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδί. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για τα πραγματικά μοναδικά μηνύματά σας και για την αγάπη που μας δείχνετε. Πάμε να δούμε τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Αυτό είναι καταξίωση δική σας και επιτυχία δική σας. Και βεβαίως επικουρικός με όλους εσάς, κύριε Μητρόπουλε, γιατί είμαστε όλα αυτά τα χρόνια μαζί εδώ με όλους τους καλεσμένους. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε με τον καλύτερο τρόπο να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας. Πάμε να δείξουμε μαζί με τον κύριο Τσαμόπουλο και την κυρία Νικολοπούλου αυτό το οποίο λέμε σήμερα στην εκπομπή, κτηματολόγιο.gr. Έχετε προθεσμίες για να πάτε να δηλώσετε τα κινητά σας. Το τονίζουμε μέσα από αυτή την εκπομπή, διότι δεν είναι αρκεί να το δηλώσουμε μόνο στο Ε9. Τα είπε πολύ αναλυτικά και όλη η Νικολοπούλου. Χρειάζεται να έχετε και τους τίτλους, να δείτε και τα συμβόλαια, να δείτε τοπογραφικά, διότι εάν το ακίνητό σας δεν το δηλώσετε στο κτηματολόγιο, δυστυχώς θα μείνει εκτός, θα είναι αγνώστου ιδιοκτήτη και θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα. Και υπάρχουν αυτά, πρέπει να σου πω, Σοφία μου, ήδη και από τις αναρτήσεις και τις πρώτες αναρτήσεις, πρόδειλα ασφάλματα κάνουμε συνέχεια. Εμείς το γνωρίζουν οι συνάδελφοι που ασχολούνται με αυτό συνέχεια. Ενστάσεις γίνονται από όλες τις πλευρές. Χρήσιμο είναι λοιπόν να έχουμε, αν μη τι άλλο, όλα μας τα έγγραφα σωστά, ούτως ώστε να μπορέσουμε τώρα να το δηλώσουμε σωστά. Ό,τι κάνουμε σωστά από την αρχή μας συνοδεύει σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να το δηλώσουμε, να δείξουμε, Δημήτρη Τσαμόπουλε. Κτηματολόγια.gr είναι εκεί που μπαίνουμε, αν θέλουμε να τα κάνουμε ηλεκτρονικά. Να πούμε ότι άνοιξε το γραφείο στο Γαλάτσι, μπορείτε να επισκεφτείτε πρωινές ώρες μέχρι... Για όσους διαμένουν στην Αθήνα. Για όσους διαμένουν στην Αθήνα. Έχουν ανοίξει πολλά 32 περιφέρειες. Πολλά γραφεία κτηματογράφησης, τα οποία είναι ανανομό και μπορούν όσοι είναι από εκεί να πηγαίνουν εκεί. Πούμε και το τηλέφωνο που μπορούν να απευθυνθούν για το κτηματολόγιο, 210-65-05-600. Στο κτηματολόγιο για χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να σας δώσουν. Ηλεκτρονικά υποβάλλουμε τη δήλωση στο κτηματολόγιο.gr. Να πούμε πόσο κοστίζει, επειδή μας ρωτάνε καθημερινά οι τηλεθεατές. Για κάθε δικαίωμα είναι 35 ευρώ. Είτε 1% έχεις, είτε 99% έχεις δικαίωμα σε κάποιο σπίτι, είτε επικαρπία έχεις, είτε ψηλή κυριότητα έχεις, το 35 το έχεις
διαμέρισμα, κατάστημα, ναι. Οικόπεδο, 20 ευρώ. Τώρα, 20 ευρώ είναι για τους βοηθητικούς χώρους, αποθηκευτικούς και υπερθέσεις πάρκινγκ και τέτοια. Το 35 είναι για περιφέρειες που έχεις παραπάνω ιδιοκτησίες, σε χρεώνει μέχρι 70 ευρώ. Mm-hmm. Αν έχεις δηλαδή 5 οικόπεδα στην Κορινθία που πήρε και παράταση τώρα μέχρι τις 3 Μαΐου, δεν θα πληρώσεις 35 επί 5, θα πληρώσεις μέχρι 2 δικαιώματα, δίνει αυτή την ελάμφρυση, το μόνο που έχει. Επίσης, χρειάζεται και να τονίσουμε ότι αν ένα κίνητο ανήκει σε περισσότερα άτομα, όλοι έχουν το δικαίωμα. Όλοι όχι έχουν το δικαίωμα, έχουν την υποχρέωση. Έχουν την υποχρέωση να το δηλώσουν. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι απλή φωτοτυπία των συμβολέων, του τοπογραφικού που συνοδεύει το συμβόλαιο, του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και ένα έγγραφο από το οποίο προκύπτει το αφημί, όπως και το ε9, ο λογαριασμός της ΔΕΗ και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τα απλά τα οποία τα έχει ο κάθε πολίτης. Ακριβώς. Τα άλλα τα οποία δεν τα έχει, και όπως ακούσαμε και την τηλεθεάτρια προηγουμένως, κάτι η Ελιά στη Λακωνία, mm-hmm. που μακάρι να μην τις έχουν βγάλει και δασικές και έχει άλλα τρεξίματα εκεί. Εκεί θέλουμε άλλα τέτοια. Πρέπει εκεί να καθορίσεις τις ελιές, πρέπει να θέλει τοπογραφικό, μπαίνει σε μεγάλους μπελάδες εκεί. Πάντως, επειδή μας ρωτήσανε για το τοπογραφικό, είχε μας κάλεσε και μία τηλεθεάτρια χθες που μας έλεγε ότι έχουν μετά το 2004-2005 τοπογραφικά. Ισχύουνε, δεν είναι τόσο παλιά και επειδή εμείς ενημερωθήκαμε και μιλήσαμε και με το κτηματολόγιο, το θα τοπογραφικό, μετρήσουνε. Αρκεί βεβαίως να μην έχει γίνει κάποια αλλαγή. Γίνεται, το τοπογραφικό, όπως έχουμε δει όλοι, σου δείχνει ένα οικόπεδο και γύρω-γύρω άντε άλλη μία ιδιοκτησία τους mm-hmm. που συνορεύει. Εδώ όμως, σε μια μεγάλη έκταση, πώς θα βρεις πού ακριβώς είναι αυτό το τοπογραφικό. Εντάξει, εμείς δεν μιλάμε για τα καινούργια τοπογραφικά. Θέλει λοιπόν, γι' αυτό λέμε τα καινούργια τοπογραφικά. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4 και 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.